Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου, ο Άρης Παναγιωτίδης και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε. Καλό μήνα, φίλες και φίλοι. Καλό μήνα, αδέρφια, κυρίες και κύριοι, φίλοι μας εδώ του Μετρόπολης. Λίγα λεπτά μετά τις 6, 1η Μαρτίου σήμερα. Άκουγα από νωρίς τη νύχτα, γιατί ήταν ανάποδη μέρα χθες, και το Βρανά και το Γιάννη, το Χιλιτίδη, και τις ευχές και τα tips που σας δώσανε για το Μάρτιο και τις μουσικές τους. Γεια σου, Γιαννάκη μου, τα φιλιά μου. Καλημέρα, Σμαράγδα. Καλημέρα, Άρη. Καλημέρα, Κωστά. Καλημέρα, Φόρη. Καλό μήνα σε όλους. Καλό μήνα. Καλώς τον άνθρωπο. Εμείς οι προληπτικοί ξεφορτωθήκαμε το δίσεκτο το 29. Έφυγε. Εσείς που είστε προληπτικοί, τα βλέπετε. Πρώτη Μαρτίου. Για μας, εμένα είναι ο μήνας μου ο Μάρτιος, να ξέρετε. Έτσι. Μπράβο, Κωστά. Μάρτιο. Τι θα πει Μάρτιος, ας πούμε. Αυτά να πούμε. Αυτά είναι. Τι θα πει Μάρτιος. Το έμαθα χθες το βράδυ. Ήταν ο μήνας μου ούτως ή άλλως, γιατί ιδρύθηκε ο Άρης αυτό το μήνα. Δεν με ενδιαφέρουν τόσο πολύ τα γενέθλιά μου παρά η ίδρυση του Άρεως. Μάρτης θα πει Άρης. Αυτό έτσι, είναι. Ο Θεός είναι από του Μάρτου, ας πούμε. Ναι. Ο οποίος είναι ο Μάρτς. Μπράβο, Μάρτς. Έτσι, αυτός ο μήνας φόρει, να ξέρεις, έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Λοιπόν, είσαι καλά. Διακρίνω μια. Ναι. Δεν κοιμήθηκα κι εγώ όλο το βράδυ. Κι εγώ. Από τις 2 είμαι ξύπνιος. Μάλιστα. Εγώ, άμα τόσο ποβατήρα με μελιτζάνες το βράδυ, πού να κοιμηθεί. Μη τρώσε. Όχι, ρε Φόρη. Εγώ έφαγα κάτι ψαράκια χθες το μεσημέρι τις 3:30 και από τότε έχω να δω φαγητό πώς είναι. Κάνω του μπάνι. Τον απογοήτευσες τώρα. Ναι, πού να ξέρετε. Όταν το καλοκαίρι θα πάμε για μπάνιο τα δυο μας, να εκεί να δεις απογοήτευση θα φτάσει. Καλό και αυτό που λέει. Και εγώ το καλοκαίρι θέλω σιέστα. Πήρα και τίποτα άλλο. Θες και τ' άλλο, αλλά δεν τα λες στον αέρα. Σε μένα τα λες. Στους άλλους δεν τα λες. Εννοείται, εντάξει. Κάποια πράγματα. Σεβόμαστε το ακρατήριο. Οκ, πάμε στο ακρατήριο. Καλημέρα και από μένα και καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Ποια εβδομάδα. Καλομήνα, με δέστηκα. Όλα μαζί. Όλα. Εντάξει, μέρα το 2024. Έχω ακόμα τα κατάλοιπα της προβατίνας. Ναι, του φαίνεται. Η Πασάκου Σμαράγδα φταίει που μου έμαθα να τρώω προβατίνα. Βέβαια, εγώ από το πρωί μέχρι το βράδυ προβατίνες τρώω. Του ξέρω τι. Πάμε στο ερωτολόγιο. Ευδοκία της Ιωσιωμάτρου της Σαμαρίτιδος. Τι έκανε αυτή. Δομνήνης από τη Συρία. Θυμάσαι. Αντινώνης της Ιωσιωμάτρου. Χαρισίου, Νικηφόρου, Αγαπίου, Μαρκέλου, Αντωνίνου, Νεστοριανού, Συμπέτρου και Σοφρονίου των Μαρτύρων, Αγαπίου του Φωτοπαιδινού, Συνεσίου του Οσίου από την Κύπρο και Παρασκευά του Νομάτρα του Τραπεζούντιου. Μάλιστα. Πεντακάθαρα σήμερα. Πεντακάθαρα. Προβατίνα, αφού εντάξει. Έχει μια διάβγεια. Μια ανάσα φόρη. Ναι. Έτσι να κάνουμε μια. Κοφλέρ. Συνεχίζουμε. Έτσι να φόρε, παιδιά. Τώρα θα πω κάτι, θα το νευριάσω το Βαραγιάννη, αλλά. Δεν μπορεί να με νευριάσει. Δεν μπορώ. Όχι, δεν γίνεται. Είμαι εξελιγμένο μοντέλο. Λοιπόν, άκουνα, δεν νευριάζω. Από το 17, από το 16 παίζουμε όλου του τελικού. Ναι. Μόνο δύο τελικοί γίνανε με κόσμο. Όλοι οι άλλοι χωρί κόσμο και στο πέστο. Μια στο Βόλο και μια στο Άκα. Εσύ γιατί να παίξετε τελικό όλοι με κόσμο. Γιατί εμεί είμαστε άρεσε, φίλε. Το ίδιο είμαστε. Έλα, ξύνησε πρωί στη μαγκούρα. Η Τζαρντίνη Ντι Μάρτσο. Πώς είναι στα ιταλικά ο καλός μήνας? Bon suemme, πώς είναι? Bon mese. Μπράβο. Bon mese Ντι Μάρτσο, ατούτη. Που είναι στα ιταλιανικά. Έχουμε πολλά οι μισοί Έλληνες συνδεδεμένα με το Μάρτιο και θυμοτυπικά, δηλαδή πέρα από τα αρχαία που γιορτάζαν σε πολλές περιοχές. Ναι. Από Διόνυσο, από την Ήρα που ήταν η μητέρα του Άρη. Mm-hmm. Δίνανε τιμές και τον ίδιο τον Άρη. Αλλά στα σύγχρονα χρόνια, σαν σήμερα, οι μητέρες περνάνε στα παιδάκια τους ένα βραχιολάκι, αυτό, ναι, το κόκκινο και το άσπρο, για να μην τις κάψει ο ήλιος. Αφορά μην. Το βαλές. Έβαλα και τριτρόμαυρο. Δεν μπορώ να φοράω. Ερυθρόλευκο. Έλα, αρέσει, θα σε κάψει ο ήλιος. Δεν με καίει. Βάλαμε και τριτρόμαυρο. Το οποίο είχαν το έθιμο να το βγάζουν στη λαμπρή το Πάσχα. Στη φωλιά του χελιδονιού. Δεν μπαίνει αυτό. Μπράβο, ή το κρεμούσαν στα δέντρα. Ή σε κάποιες άλλες περιοχές το βάζανε στο αρνί την Κυριακή του Πάσχα. Με ποιον άστομο. Για να μην καεί, να το προστατεύσει το αρνί. Το αρνί, ε! Ναι. Το αρνί και τα μάτια σου. Μπράβο, ναι. Ναι, αλλά παρόλα αυτά ο λαός μας, ακριβώς επειδή ο Μάρτης έχει δύο πρόσωπα, ναι, του έχουν δώσει διάφορες ονομασίες. Γδάρτης, ας πούμε.
Και κλαψομάρτη τον λένε. Να, σαν σήμερα που βρέχει, ας πούμε. Ναι. Τον λένε πεντάγνωμο. Ο Μάρτης ο πεντάγνωμος 5 φορές εχιόνισε και πάλι το μετάνιωσε πως δεν εξαναχιόνισε. Wow, έχει διάφορα τέτοια. Ο Μάρτης Γδάρτης, εντάξει. Ωραία, αυτά κλασικό. Αυτά, ναι. Κλασικά, αλλά έχει και άλλο που δεν ξέρουμε. Ας πούμε, οι αγρότες λένε Μάρτης βρέχει, ποτέ μην πάψει. Α, ότι, ναι, είναι, ότι είναι καλές οι βροχές του Μάρτη. Και ειδικά στα νησιά. Όλοι ωραία, καλώς μας ήρθες, Μάρτη. Κάποια τσουρλού, κάποια πουρδού, το Μάρτη νυχτογνέθη. Καλό. Εξήγηση θέλω. Κάποια πουρλού. Τσουρλού. Τσουρλού. Κάποια πουρδού. Πουρδού. Τον Μάρτη νυχτογνέθη, λένε στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Κάποια πεταχτούλα. Πα που να. Μα ξέρετε, το έλεγα εγώ. Έχει και μια άλλη που λέει ο Μάρτης και η μάνα του. Αυτό την πήρε λίγο. Ο Μάρτης και η μάνα του. Καλό. Τη μοίρα, τι. Καλό. Εύχομαι. Ναι, τι βλέπω όλε. Άγρια παιδιά, άκουσα ένα που φαντάζει σόκινγκ, αλλά δεν είναι σόκινγκ και θέλω να σα το πω. Έλα, μωρέ, πέστε τώρα, ξέρω και μόνο τα παιδιά. Ωραία. Τι ξεκινάει από μουν και ξετρελαίνει του άντρε. Το φεγγάρι. Ξεκινάει από. Μουντιάλ, μωρέ. Μπράβο, το ήξερε το τέρας. Έλα. Τόσο άλλο, προσπαθούσα να το θυμηθώ. Ναι. Καλό. Εγώ να σα κάνω και εγώ ένα quiz, μπορώ. Φυσικά. Και του δύο. Of course. Άρη, πε μου δύο ζωγράφου. Τον Γκίκα. Όποιον θε. Και τον Μονέ. Ωραία. Σμαράγδα, πες μου ένα δύο. Ράλι και Θεοτοκόπουλο, ξέρω εγώ. Πείτε μου τώρα και οι δύο μαζί, δύο γυναίκες ζωγράφους. Γυναίκες ζωγράφους. Λιλί ζωγράφου, ναι. Έλα. Τον μεγάλο. Πάμε. Δεν γνωρίζω, όχι. Πάμε. Πώς τη λένε αυτή με το. Μία είναι. Αυτή. Γι' αυτό είπα δύο. Είσαι φοβερός. Μία είναι σίγουρα. Φρίντα Κάλλο, Φρίντα Κάλλο. Φρίντα Κάλλο. Και η Γιώκο Όνο, ρε φίλε. Δεν την ξεχνάμε ποτέ. Δεν είναι φοβερό όμως. Εικαστικός. Ναι, πάρα πολύ. Διάβαζα χθες ένα για το σεξισμό στην τέχνη. Έχει μωρέ ζωγράφους, αλλά δεν τις αναδείξαμε. Δεν έχει. Όχι, κοίταξα. Ότι έχει, έχει. Αλλά αυτοί που συζητάμε τώρα, τους συζητάμε γιατί κάτι πήγαν στα άκρα. Σωστό. Κατάλαβες. Άλλος πήγε τον υπηρεαλισμό, άλλος τον υπερσιονισμό, άλλος τον κυφισμό. Ισχύει. Σε αυτό το κομμάτι γυναίκα δεν έχουμε. Και όχι μόνο. Μπορεί και σε άλλα, ναι. Και όχι μόνο στη ζωγραφική. Αλλά έχει δίκιο ο Άρης. Γιατί και στο Hollywood γίνεται αυτό. Στη σκηνοθεσία, ας πούμε. Όχι μόνο, γιατί οι βασικές αξίες του κινηματογράφου σταθερές είναι αυτός που γράφει, ο κειμενογράφος. Ναι. Είναι ο σκηνοθέτης και είναι και ο περατέρ. Είναι οι τρεις ματιές. Δεν διαφωνώ. Στις ματιές αυτές η γυναίκα πλησιάζει. Ναι. Και όσον αφορά αυτές τις τρεις, ας πούμε, ειδικότητες, αν θέλεις. Ναι. Και όσον αφορά τα σενάρια. Δηλαδή, ουσιαστικά στο Hollywood γυναίκα ηρωίδα δεν υπάρχει αν δεν έχει προϋπάρξει ή αν δεν έπεται ανδρική παρουσία ή ενέργεια. Όμως μας εμπνέει. Είδες που είναι ο ρόλος της σε, όλα, σε αυτά που είπαμε. Σίγουρα. Και στη ζωγραφική και στην ποιήση και στη δημιουργία. Μας εμπνέει. Ο ρόλος της τελικά είναι εκείνα. Μας εμπνέει. Ένας καθηγητής μια φορά στην Αγγλία. Δεν με πειράζει με αυτό. Ούτε εμένα καθόλου. Ένας καθηγητής στην Αγγλία μας είχε πει μια φορά ότι ό,τι ταινία και να έχετε δει, ό,τι ταινία και να έχετε δει, άσχετα από το αν είναι φιλμ νουάρ, αν είναι δράσεις, αν είναι δράμα ή οτιδήποτε άλλο, διέπεται από τρεις βασικές αρχές. Ναι. Μία από αυτές είναι πάντα σε οποιαδήποτε ταινία. Ποιες είναι αυτές? Γυναίκα, αίμα, χρήμα. Ναι, αυτά. Εντάξει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι έχει ένα σεξιστικό υπόβαθρο. Δηλαδή πολλές. Μην το βλέπετε όμως έτσι, δεν το λέμε γι' αυτό. Ναι. Μία διαπίστωση κάναμε. Όχι, απλά πολλές γυναίκες εκείνης της εποχής δεν ήταν εύκολο. Ναι, σωστό. Δηλαδή, ας πούμε, στη συγγραφή. Υπήρχαν γυναίκες οι οποίες. Βέβαια. Βιρτζίνια Γουφ, σου λέω εγώ ένα παράδειγμα. Τζέιν Όστιν. Οι οποίες αρχικά για να καταφέρουν να πείσουν να εκδοθούν κάποια συγγράμματά τους χρησιμοποιούσαν αντρικά ψευδόνυμα. Ισχύει. Πάντως, ειδικά στη ζωγραφική, είναι πιο γνωστές οι μούσες των ανθρώπων του Πικάσο. Του Πικάσο, παρά οι ίδιες οι καστικοί γυναίκες. Αυτά είναι μια πορεία που είχαμε χθες. Πάμε στα υπόλοιπα. Τι γίνεται σήμερα, 1η Μαρτίου? Τι μιλάμε για Μάρτιο, τι έχουμε Μάρτιο? 1η Μαρτίου, σαν σήμερα, εμένα μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το 1923. 1η Μαρτίου είναι εκείνο, ναι. 1η Μαρτίου, ναι, 1η Μαρτίου, ωραίο. Δεν ξέρω ακούσει το άλλο που έχει κάνει τρολιά ο ίδιος, ε. Νταλή, 2 Μαρτίου, 3 Μαΐου. Δεν το έχει ακούσει αυτό. Αλήθεια. Και τώρα τελευταία. Ο Κωνσταντίνο. Ναι. Τώρα τελευταία. Στο στούντιο μέσα. Στο Chase, επική απάντηση και μάλιστα όχι από παίχτη. Ναι. Από τον γνωστικό. Ναι. Που η ερώτηση είναι. Για ποιον. Πώς λεγόταν αυτός που τραγούδησε ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, κάποιος συμφώναξε και λέει αυτός. Βαγγέλη. Βασίλη. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1923 τίθεται σε ισχύ στην Ελλάδα το γρηγοριανό ημερολόγιο. Η 16η Φεβρουαρίου του 23 ονομάζεται 1η Μαρτίου. Άκου. 1η Μαΐου. Τι εμβληματικό.
Βέβαια. Είναι κανονικό, δεν είναι AI. Τρεις Μαΐου. Θεός. Τέσσερις Μαΐου. Δεν ξέρετε από λίγο, φτάνει μέχρι το τέλος, ε. Το Μάη. Και λέγεται, ναι. Τι θες, θα το προχωρήσω λίγο πιο κάτω, μισό λεπτό λίγο πάντα, κλέψω λίγο. Πιο κάτω. 20 Μαΐ. 20 φτάσαμε. Τον έφαγε το Μάιο σε 5 λεπτά, παιδιά, ο Μπιλέρας. Μάι. Αυτός. 22. Ξέρεις αυτό, ξέρεις τι μου θυμίζει. Τι. Κάποια σκέψη που κάνω, καμιά φορά οι καλλιτέχνες, ρε παιδί μου, τους σκέφτομαι και αναλογίζουμε. Τώρα, ας πούμε, ο Γιώργος Ονταλάρας ή όποιος, βάλε ένα που έχει πολύ πίσω. Ναι. Μπορεί να έχει τραγουδήσει ένα τραγούδι και, ναι, και χιλιάδες φορές. Κάποια στιγμή είναι δε σκυλοβαριούνται, εμείς σκυλοβαριόμαστε. Ναι, όλοι το έχουν σκεφτεί αυτό. Όλοι το έχουμε σκεφτεί. Μάλλον κάτι τέτοιο έπαθε. Ναι, ναι. Γι' αυτό και τα αγαπημένα τραγούδια. Γι' αυτό και τα αγαπημένα του τραγούδια συνήθως είναι αυτά τα οποία δεν είναι τόσο πολύ χιλιοπεγμένα ή χιλιοραγουδισμένα. Ρε, ναι. Κάποιο άλλο σου λέει το αγαπημένο τραγούδι είναι αυτό και ψάχνει να βρει πιο δύσκολο πότε το είπε. Η διαφορά με τη συνήθεια είναι μεγάλη. Βέβαια. Σε πολλά πράγματα. Βέβαια. Όταν εμείς ακούγαμε χίλιες φορές ένα τραγούδι. Και είμαστε τώρα 55 με εγώ, 56, ο Άρης είναι 50, 49, μην κλέβω. Και βλέπεις ότι ένας που είναι 14, 15, ναι, 17 τώρα, ακούει πάλι το ίδιο τραγούδι, πάλι πολλές φορές, προφανώς το τραγούδι κάτι έχει να πει, παιδιά. Έτσι. Ναι, διαφορετικότητα ορισμένων. Δεν ισχύουν τα υποκειμενικά, εδώ είναι αντικειμενικά τα κριτήρια. Όντως. Και είμαστε και τυχεροί που έχουμε αυτές τις παρακαταθήκες, γιατί από ό,τι φαντάζομαι με αυτά που έβλεπα εχθές για τεχνητή νοημοσύνη, παιδιά. Σε καμιά δεκαπενταριά χρόνια, απλά θα κάθομαι εγώ νοικοκυρά με τα ρολά και θα λέω: θέλω ένα ερωτικό τραγούδι. Ναι. Και θα γίνεται. Με, να λέει, ας πούμε, ότι περπατάω στο Λευκό Πύργο και πετάνε τα πουλιά και θα γίνεται. Είμαστε τυχεροί γιατί σε αυτήν την 20ετία, εγώ λέω 70-90, η Θεσσαλονίκη υπήρξε έτσι. Πώς το πω τώρα, αφετηρία, λίγο. Πολλά. Πολλών, πολλά ξεκίνησαν από εδώ. Πολλών πραγμάτων, πολλών έτσι, αν θέλει, στάσεων στην Ελλάδα. Σωστό. Ειδικά στη ροκ. Και στη ροκ, βέβαια και στη ροκ. Αλλά και σχολή Παπάζογλου, παιδιά, ε. Και όχι, ναι, μόνο, πολλά. Δεν το συζητάω τώρα. Εμείς μεγαλώσαμε με αυτούς όλους, έτσι, με τρύπες, με από Ζόρζ Πιλαλή μέχρι ρεμπέτικο, ας πούμε. Ξύλινα σπαθιά. Βέβαια. Και μπουάτι να έχεις δίκιο, πολύ ρεμπέτικο. Αγαμηθείτε, ο Μήλος τότε που έγραφε ιστορία, νομίζω, στην Ελλάδα. Γενικά, εκείνος ο Πολυχώρος συγκεκριμένα. Ροκ, πάνκιδες, γενικά, ο Κώστας θυμάται καλύτερα. Πάμε στο σαν σήμερα. Λοιπόν, σαν σήμερα είπαμε για το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Σαν σήμερα αρχίζει να υιοθετείται από τη χώρα μας, γιατί αυτό έγινε πολλά χρόνια πριν, νομίζω. Ναι, ναι, τίθεται σε ισχύ. Το 1500 κάτι δεν είναι. Το 1923. 400 χρόνια εμείς τι κάναμε, είμαστε στο άλλο. Είμαστε στο άλλο. Λογικό. Πάμε πιο μετά, το 35 φιλοβενιζελικό, συγγνώμη, στρατιωτικό κίνημα καταστέλλεται από τον Γεώργιο Κονδύλι. Ο Βενιζέλος διαφεύγει στην Ιταλία. Το 1992 ο Θόδωρος Πάγκαλος προτείνει συγχώνευση ενιαίο κόμμα Πασόκ συνασπισμού. Τσοχατζόπουλος αποδοκιμάζει απορριπτικό σκέος συνασπισμός δια του κυρίου Κωνσταντόπουλου. Και τέλος το 2000. Σαν σήμερα, πραγματικά αυτό σαν σήμερα, η συνεχής πτώση του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο χρηματιστήριο πυροδοτεί πολλή αντιπαράθεση μεταξύ Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Οι μικροεπενδυτές χάνουν πολλά δισεκατομμύρια, καθώς περισσότεροι δανείζονταν χρήματα για την αγορά των μετοχών όταν ο δείκτης ήταν ακόμη ψηλά. Ήταν έτσι η ελληνική μορφή, η ελληνική όψη, αν θέλει, το ελληνικό στυλ. Ωραία. Αυτού που έγινε λίγα χρόνια αργότερα στην Αμερική. Για νομίζω ότι με έχει επηρεάσει πολύ. Όχι, δεν είναι αυτό. Είναι αυτό που έγινε το 29 στην Αμερική. Άρχισε εδώ να γίνει. Εντάξει, ναι, έγινε το 99. Εκεί μετά έσκασε η φούσκα με τα δάνεια που παίρνανε και τα σπίτια. Αυτά είναι ντόμινο μετά. Πρέπει να κόψω λίγο την παρέα με το φόρι. Με έχει επηρεάσει πάρα πολύ. Προσπαθώ να κάνει μπε. Ναι, διαβάζω, μου βγάζει ένα μπροστά τώρα έτσι. Ήξερες ότι τα τουβλάκια Lego είναι εφεύρες του Δανού κατασκευαστή παιχνιδιών όλων. Κρίσιασεν και εγώ διαβάζω. Ήξερες ότι τα σουβλάκια Lego. Ποιος? Καλό. Ναι. Σαν σήμερα η Άτα το 56. Όπα. Ολοκληρώνει ένα σχέδιο φωνητικού αλφαβήτου για το Διεθνή Οργανισμό Πολιτικής Αεροπορίας. Αλλά λέγεται και σαν το αλφάβητο του ΝΑΤΟ. Δηλαδή τι κάνανε για να μην μπερδεύονται, γιατί όλοι όσοι επικοινωνούσαν στον πλανήτη με, ξέρω εγώ, πλοία, αεροπλάνα. Έπρεπε να έχουν έναν τρόπο. Ήταν από άλλες εθνικότητες. Έπρεπε να έχουν έναν τρόπο να είναι σίγουροι ότι το I που είπε κάποιος ή το T, ας πούμε, το TAF, είναι αυτό. Οπότε έλεγε Tango. Συγγνώμη, είναι αυτό που λέμε Charlie Echo. Ναι, από σήμερα. Ωραίο, πολύ ωραίο. Ποιο μεγάλο στον χώρο αυτό? Το ΝΑΤΟ. Μπράβο τους. Λέγεται το αλφάβητο του ΝΑΤΟ. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι αφορά μόνο στο ΝΑΤΟ. Με το χρησιμοποιούν όλοι. Ναι, πιο πολύ στα αεροπλάνα το έχουμε ζήσει. Τι θυμήθηκα, ρε παιδιά τώρα. Απίθανα σημαντικό. Γιατί εγώ θυμάμαι τώρα, πάει το μυαλό μου πάντα στη μουσική. Ναι, εννοείται. Υπήρχε ένα τραγούδι, πολύ γλυκό.
Άλλο Πάπα, το θυμάστε? Όχι. Άλλο Πάπα, το συνδύεσες αυτό το τραγουδάκι με τον Άτο? Όχι. Α. Το τραγουδάκι του Μόρτ Σουμάν. Οι παλαιότεροι θα το θυμούνται. Είναι πολύ γλυκό. Θα ακούσουμε λίγο. Γιατί βασίζεται πάνω στο αλφάβητο του ΝΑΤΟ. Το Baby Shark είναι αυτό? Όχι, αυτό είναι το Papa. Baby Shark, εγώ αυτό το σκέφτηκα. Papa Tango Charlie. Άλλο Papa Tango. Αυτό είναι. Το Baby Shark. Τι Baby Shark, παιδιά? Βάλε το Baby Shark. Εγώ ήταν ένα μικρό, 10-12 χρονών, όλα τα ραδιόφωνα του Άκη Σεβένη και τα λοιπά, του κρατικό, γιατί τότε είχε εμφανιστεί. Αυτό. Άκου. Άλλο Papa Tango Charlie. Άλλο Papa Tango Charlie. Απαντήστε, λέει, σας ψάχνουμε. Σ' αγαπώ που για άλλη μια φορά αποκαλύψαμε κάτι κλεμμένο. Όλη η εισαγωγή είναι το Baby Shark. Βάλε ένα Baby Shark. Baby Shark. Βάλτο. Και τώρα απαντάει ο πιλότος. Γαλλικό βέβαια, Μορσουμάν. Το πολύ και ωραίο. Σας ακούω πολύ καλά, λέει. Εδώ, Papa Tango Charlie. Αυτό θυμήθηκα με το αλφάβητο του ΝΑΤΟ από παλιά. Άμα βάλεις το Baby Shark. Τώρα. Μαζί το είπαμε, πιάσε κόκκινο μαλλό σου. Πιάσε ένα μάρκι. Ξανά. Είναι το βασανιστήριο κάθε σύγχρονο γονέα. Ισχύει. Baby Shark. Ναι. 60 λεπτά, λοιπόν. Όχι, όχι αυτό, έχει μικρότερα. Όχι αυτό, όχι αυτό. Είναι για να πας στο ψυχιατρίο. Ναι, εννοείται. Εννοείται. Εγώ το κομμάτι που μου βγάζει ψυχιατρικές, έτσι, νόσους, είναι το «Η βαρκούλα του Ψαρά». Το ρεκόρ της Μαριάννας ήταν 17 φορές ένα βράδυ. Αλήθεια, 17 λες. Φορές. Και στο τέλος του Ψαρά, εκεί ήμουν έτσι, τάκ, βέβαια, βαρκούλα. Αυτό το Baby Shark είναι ταινία. Όχι, ρε φίλε. Τραγούδι. Τραγούδι. Άκουνα για να καταλάβεις. Με αυτό το τραγουδάκι, σοφρονιστικοί υπάλληλοι στο Τέξας βασάνιζαν κρατούμενους, τους βάζανε σε. Άρατο. Και δες την αρχή του τραγουδιού. Αυτό είναι. Γιατί το βλέπετε αυτό? Γιατί η αρχή του τραγουδιού που έβαλες εδώ. Εσείς γιατί το βλέπετε? Εμείς το βλέπουμε. Το βλέπουν, το ακούγανε όλα τα πιτσιρίκια. Όλα τα πιτσιρίκια. Α, πάθατε ζημιά. Βέβαια, Baby Shark και Πέπα. Παιδί μου, φυλακίστηκαν σοφρονιστικοί υπάλληλοι στο Τέξας. Γιατί βασάνιζαν κρατουμένους, τους βάζανε επί ώρες σε ένα δωμάτιο να ακούν αυτό. Κάποτε είχαν βάλει τους Twisted Sisters σε έναν τύπο. Απλά αυτό το Baby Shark μαζί με την Πέπα, και ειδικά όποιοι έχουν μικρά παιδιά. Έχει πει η Πέπα μια φορά, είναι άδικο αυτό, είναι άδικο, και όλα τα πιτσιρίκια το έχει βιώσει σίγουρα. Έτσι. Είναι άδικο! Είναι άδικο! Δηλαδή μετά. Μήπως είπε καμιά φορά ισχύει η Πέπα, γιατί όλα δεν είναι ισχύει. Είναι άδικο, είναι άδικο. Και εκείνο που δεν μπορώ, εκείνο το κοντοστούπικο με το, πώς το λέγανε? Τον αδερφό της Πέπας? Όχι, με το καρέ, εκείνο το κοριτσάκι με. Α, το... τη τέτοια. Πόσο τέτοια? Όχι Μαφάλδα, την... Μεγάλος προβληματισμός. Την Τώρα. Η Τώρα. Η εξερευνήτρια. Το έχεις συνδυάσει με την Πακογιάννη. Όχι, όχι. Δεν έχουμε συνδυάσει με την εξερευνήτρια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι ρε φίλε. Τώρα από Πακογιάννη, τι έγινε? Από το μεγάλο περίπατο, ρε παιδιά, πήγαμε στο μεγάλο Ρουσφέτη. Τι, έχω πάντα σοκ. Ποιος περίπατος? Ποιος περίπατος? Από το μεγάλο περίπατο του Πακογιάννη, πήγαμε στο μεγάλο Ρουσφέτη του Δούκα. Ποιος προσέλαβε χθες τον γιο Παπαδρέου? Τον εγγονό του Γιώργου του Παπαδρέου, μάλλον τον δισέγγονο του Γιώργου Παπαδρέου, τον εγγονό του Ανδρέα Παπαδρέου, τον γιο του Γιώργου του Γαπ, έτσι για να καταλάβετε. Αλλά είναι σήμερα, παιδιά, πρώτη του μηνός, βρέχει λίγο. Μην ασχολείστε. Όλοι κάπου δουλεύουν τα παιδιά. Μην ασχολείστε καθόλου το αν ο Καραμαλής ήταν του μπαμπάς και το. Γιατί εδώ πέρα σήμερα δεν ασχολείται κανένας με το ότι βάζουμε στον εθνικό κήπο, διορίζουμε έναν Παπανδρέου, μάλιστα Ανδρέα Παπανδρέου. Εσύ δεν μας είπες ότι ποιους θα πάρει, τους δικούς σας θα πάρει. Πάμε πάρα πολύ, να ξέρετε. Εσύ τα λες. Όχι, εμείς τα λέμε, τα κάνουμε. Εσείς τα κράζετε και τα κάνετε. Μέχρι τώρα δούλευε. Στην Κρήτη, παιδί, εσείς τα κράζετε και τα κάνετε. Τα κάνετε καλύτερα. Εσείς, εσείς ποιοι είστε? Δεν το ξέρω, αλλά σε πιστεύω. Καλά τώρα, είναι δυνατόν να μην το ξέρεις. Δεν το ξέρω. Λοιπόν, ο οποίος κάνει βελονισμό με κεντρή μέλισσα. Άκη μωρέ. Παιδί μου, ναι, αυτή η δουλειά του. Διδάσκει με λισοβελονισμό. Δεν γελάει. Γιατί με κοιτάς σοβαρό? Δεν το ξέρω. Νομίζετε εγώ γελάω μόνο? Με λισοβελονισμό. Πραγματικά δηλαδή, σας το λέω αυτό. Νομίζετε μόνο εγώ κοιλάω? Α, θα με κάνετε να ψαχτώ τώρα. Είναι καλός. Είναι ευεργετικός. Όχι, εγώ κόλλησα. Γιατί μόνο να ταιριάσαμε. Εδώ πέρα, χθες, κάθε φορά που έλεγε ένα στην είδηση, μόλις ακουγόταν το επίπεδο του Παπαδρέου, από κάτω έβαζε ένα σε παρένθεση. Θεός φυλάξει. Εντάξει, τουλάχιστον αυτός δούλεψε.
Γιατί ναι, υπάρχουν κάποιοι που είναι μόνο στην πολιτική. Βέβαια, εννοείται, ναι, εννοείται. Αν δούμε τα βιογραφικά. Έτσι. Δηλαδή, ξύπνησε το πρωί. Οπότε η οικογενειοκρατία που κράζουμε τόσα χρόνια έχει παραμέτρους σου, να λέει. Να μην δουλέψει το παιδί, ρε φίλε. Έχει παραμέτρους σου, λένε τώρα. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, ωραία. Ξύπνησε αυτό το παιδί ένα πρωί και είπε στον πατέρα του, μπαμπά, εγώ ονειρεύομαι να γίνω κεντρο. Πώς το είπατε? Μελισσοβελονιστής. Μελισσοβελονιστής. Όχι, ξύπνησε και είπε, μπαμπά, πάρ' το δούκα γιατί εγώ θέλω να γίνω διευθυντής στον εθνικό κήπο. Σας παρακαλώ, μπορώ να ακούσω λίγο ο Λούτσιο Παντίστη ένα φοβερό κομμάτι. Εδώ. Που το τραγούδι. Ακούστε. Είναι επικό. Ξεκίνησα με το Τζαρτίνι Ντι Μάρτζο, φτάσαμε στο Νίο Κάντο Λίπερο. Άιτε πάμε, σου λέω Μάρτιο. Και στα σοβαρά, έχουν πραγματάκια έχουμε να πούμε για τη δικογραφία στα Τέμπη. Αρχίζουν και φαίνονται τουλάχιστον κάποιες πτυχές του ζητήματος για να φύγουμε όλοι με απαντημένα τα ερωτήματα που έχουμε, γιατί είναι πολλά από πολλές πλευρές. Και έχει να κάνει κυρίως με τη δικογραφία, κυρίως με τις ερωτήσεις που έχει θέσει ο σύλλογος των συγγενών, ας πούμε, των θυμάτων, και όχι οι υπόλοιποι. Έτσι, αυτούς ακούμε σοβαρά, αυτούς ακούει και ο Άρης Πάγος, νομίζω, και οι εισαγγελίες. Οπότε νομίζω θα δούμε μέσα σε λίγο καιρό αν υπήρχαν, γιατί πάνω στην κουβέντα που λέτε χθες, γιατί άκουγα πολλά, άκουσα και τον αγοραστό, ο οποίος λέει δεν ισχύουν αυτά που λέει η κυρία Καραζιάννη. Ναι, τρώξα κι εγώ. Ήταν ένα συντονισμένο που γίνεται πάντα μετά από πρωτόκολλο που ακολουθείται μετά από πάντα από κάτω. Ανάλογες. Βέβαια ήταν 10 φορείς εμπλεκόμενοι κτλ. Δηλαδή λέει ο Γαραστός ότι και δεν έστειλα τίποτα στην κυρία Καριστιανού, γι' αυτό και δεν το έχει, λέει ο ίδιος, απάντηση ή εγγράφος. Δεν έστειλα ποτέ τίποτα. Και δεύτερον λέει αυτό που έγινε εκεί είναι το πρωτόκολλο, πάρτε και το πρωτόκολλο, και ήταν η τάδη υπηρεσία, η τάδη υπηρεσία, η τάδη, η τάδη, η τάδη, η τάδη. Ναι, είπε ότι. Στον αντίποδο υπήρξε ένα συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας. Εμένας μας ενδιαφέρει. Στο οποίο συμμετέχουν πολλοί, λέει. Και οι ενέργειες αποφασίζονται συντονισμένα. Ναι. Θα μάθουμε ποιος θα αποφασίσει. Εμένα με ενδιαφέρει να σου πω, γιατί εγώ θα διχωρίσω πάντα τη θέση μου, γιατί ακούω πάρα πολλά και δεν θέλω να μπλέξω πουθενά. Εμένα με ενδιαφέρουν δύο πράγματα. Πρώτον, κρύφτηκε κάτι από εκεί κάτω με τον μπάζο με αυτό. Νούμερο ένα. Νούμερο ένα, αυτό είναι για μένα. Και νούμερο δύο. Μπορούμε να το βρούμε, να ξυμπαζώσουμε και να το βρούμε. Για να, ναι, δεν το ξέρεις αυτό. Γιατί εγώ αισθάνομαι, ας πούμε, ότι είναι ένα. Αγκάθι. Όχι αγκάθι. Ναι, δεν είχε κανένας λόγο. Κανένας από αυτούς τους εμπελεκόμενους φορείς, εκεί είναι η πονηριά δικιά μου. Ποιος είναι ο λόγος να το κάνουν αυτό? Ναι, κάποιος αποφάσισε. Μήπως, λέω το δεύτερο ερώτημα, υπάρχει ανάλογο πρωτόκολλο σε αυτό που λέει ο κύριος Αγοραστός που όλοι πρέπει να ακολουθήσουν? Ο κύριος Αγοραστός, ναι, θα πρέπει να μας απαντήσει πώς γίνεται σε έναν τόπο τότε δυστυχήματος που δεν έχει διερευνηθεί, να απελευθερωθεί ένα κονδύλι της τάξης των 600.000 ευρώ, μπαμ μπαμ, που ξέρουμε πόσο για τα λεφτά γίνονται όλα γραφειοκρατικά. Ναι, αυτά τα λες εσύ, αλλά λέει ο κύριος Αγοραστός ότι δεν ισχύουν. Ναι, εγώ δεν το πιστεύω. Α, και εγώ δεν πιστεύω τους άλλους όμως. Δηλαδή, και εγώ μπορώ να πιστεύω σένα. Σίγουρα όμως, την κυρία. Δηλαδή, γι' αυτό θέλω να γίνουν από θεσμούς, ναι, γιατί θα κάτσει από μια μεριά ο Αγοραστός, θα λέει όχι, εσύ από την άλλη μεριά θα λες ναι. Εγώ δεν θα πιστεύω κανέναν. Πιστεύω σίγουρα την κοινή μου λογική και την κυρία Καριστιανού, την οποία εσύ τον άκουσε τον Αγοραστό. Όχι, τον διάβασα. Τον διάβασες. Ναι. Η κυρία Καριστιανού δεν βγαίνει σε ένα κανάλι, δεν τη βγάζουν. Και αυτόν... Εγώ την είδα σε κανάλι, την κυρία Καριστιανού. Ναι. Μπαμ, μπαμ. Να καθίσει. Μπαμ, μπαμ, την είδα την προηγούμενη εβδομάδα. Να καθίσει σε μια συνέντευξη έτσι εφόλιστη. Σύλληψη δεν την είδαμε πουθενά. Αλλά και καλά, πέρα από αυτό. Πάντων, αλλά εγώ θυμάμαι σε ένα. Ποιο ήταν το αεροπορικό δυστύχημα, ρε παιδιά, το ήλιο. Δεν θυμάμαι. Που ήταν αποκλεισμένη η περιοχή για μήνες. Για μήνες, μέχρι και να διερευνηθούν τα πάντα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν στέκουν αυτά. Ποια πρωτόκολλα τώρα. Εντάξει, ο Αγοραστός είπε ότι. Καταρχήν να πούμε ότι. Σαν εκπομπή. Μπορούμε σαν εκπομπή, να μάθουμε εμείς αν του θεωρούμε. Εκτελούνται πρωτόκολλα. Γιατί εγώ δεν θέλω να είμαι ούτε με τον Αγοραστό ούτε με τη Μαράκα. Καταρχήν, σαν εγώ θα είμαι με την πραγματικότητα. Σαν εκπομπή θεωρούμε και ότι υφίστανται καταρχήν το τεκμήριο τη αθότητα. Εγώ δεν ξέρω ποιο είναι. Κατά δεύτερο τρόπο, κατά δεύτερο λόγο, επειδή μάλλον μιλάω σε τείχο, να πούμε ότι ο κύριο Αγοραστό είπε ότι ενεργήσαμε βάσει ειδικού σχεδίου ανθρώπινων απολειών από την αστυνομία και την πυροσβεστική. Ωραία. Δηλαδή η αστυνομία είπε μπαζώστε τόπο δυστυχήματος. Υπάρχει λέει αυτό το συντονιστικό όργανο, συνεδρίασε το συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας. Ναι. Κληθήκαμε να παρέχουμε τη μέγιστη δυνατή βοήθεια υποστηρικτικά και το κάναμε δίνοντας μηχανήματα προσωπικό και σκαπτικά μέσα. Στο τέλος όμως είπε, σε αυτό το συντονιστικό συμμετέχουν πολλοί. Α. Και οι όποιες ενέργειες αποφασίζονται συντονισμένα. Ψάχνουμε υπεύθυνο πάλι. Το συντονιστή ψάχνουμε προφανώς.
Ένα αυτό. Ναι, να τον βρούμε, λέω εγώ. Αυτό. Ναι. Ένα αυτό. Ένα όχι να αρχίσουμε να λέμε ο Άγουρα ο Μπάζωση. Όχι, γι' αυτό είπα και γιατί μέχρι στιγμή λέμε, ας πούμε, όχι, όχι εμείς. Όσοι κόλλησαν εκεί στον πόνο και στην οδύνη των οικογενειών. Γι' αυτό είπαμε για το τεκμήριο τη αθότητα. Καταρχάς, δεν έχουμε απαντήσεις, κανένας μας, αλλά όλοι έχουμε απορίες. Πώς γίνεται να έχουν τέτοια αντανακλαστικά οι κρατικοί μηχανισμοί και ενώ με τον Ντάνιελ βλέπουμε τι γίνεται. 600 χιλιάρικα μέσα σε 3 μέρες. Μπαμ, μπαμ, μπαμ. Τέλος πάντων, και όσον αφορά το αν μπορούμε να συλλέξουμε στοιχεία κοστή, η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που έχει διοριστεί από τους γονείς, ναι, πάει Καναδά, πάει σε ένα ειδικό εργαστήριο. Μακάρι να πάνε για να δούμε γιατί. Από δεν την ξέρουμε άλλη, αν. Μάθαμε και το εξής, ότι το ένα το συστατικό, το διαλυτικό που ψάχνουμε, είναι βασικό συστατικό στα καθαριστικά που χρησιμοποιούν για να σβήσουν τα συνθήματα. Ναι. Που είχαν γραφτεί. Αλλά παρόλα αυτά λέει απαγορεύεται η μεταφορά του, ε. Ναι, το ξέρω, ναι. Όχι δεν κατάλαβες. Ναι, απαγορεύεται η μεταφορά του με βαγόνια. Ότι τα ίχνη που βρέθηκαν ίσως είναι από τα συνεργεία καθαρισμού, λένε. Μπράβο, το είπε και οπότε, ο κύριος. Καλύτερα να περιμένουμε τα εργαστήρια, τους θεσμούς, παρά να αληχτούμε, ξέρω εγώ, και να αγαπήσουμε. Μα αυτό και θέλαμε, αλλά το πρόβλημα ποιο εγώ είναι. Δεν ξέρω αν το θέλαμε. Γιατί ότι βαζώσαμε την περιοχή. Ναι. Έτσι, εμείς αυτό θέλαμε. Μα όλοι, από την αρχή, να περιμένουμε. Είχε γίνει έρευνα. Γιατί υπήρχε και ένα δίκτυο το οποίο έπρεπε να λειτουργήσει. Δηλαδή, μέχρι πότε έπρεπε να μην έχουμε σιδηρόδρομο? Δεν πήγαν οι εμπειρογνώμονες, δεν συνέλεξαν τα στοιχεία. Προφανώς όχι. Όχι. Αυτό φαίνεται. Ότι δεν πρόλαβαν οι άνθρωποι. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρχουν αντίστοιχα ερωτήματα. Υπάρχει δηλαδή κάποια επιτροπή, διάβασε εσύ πουθενά κάποια επιτροπή εμπειρογνωμόνων που είπε, εμείς δεν προλάβαμε να συλλέξουμε. Αυτό λένε όλοι. Ποιοι είναι όλοι, ο Μπάμπης, ο Σουγιάς, ο Γιάννης, ο Μακρύς, ξέρω εγώ, ποιοι είναι όλοι. Καλά, δεν λέω... καταλαβαίνεις αλλούζεις εγώ... τόσο καιρό γιατί φωνάζουν. Παιδί μου, εγώ κάνω μια συγκεκριμένη ερώτηση. Υπάρχει κάποια επιτροπή εμπειρογνωμόνων που διαμαρτυρήθηκε? Αυτό ρωτάω. Εξαρτάται για ποιους λες. Για τους εμπειρογνώμονες, λέω παιδί μου. Αν εννοείς τους κρατικούς εμπειρογνώμονες. Των οικογενειών. Μα αυτό λένε όλοι, δεν τον άκουσες. Τον πρόεδρο, τον κύριο. Διαφεύγει το όνομά τώρα, Καλαφώσης. Δεν ακούσεις τι λένε. Ότι υπήρχαν ακόμα ανθρώπινα μέλη και ότι πήγαν και μπαζώσαν, ότι σηκώσανε τα δύο βαγόνια που μπορούσαν να προσφέρουν και DNA. Ωραία, καλά θα είναι να απαντηθούν όλα αυτά, γιατί δεν πιστεύω πλέον κανέναν. Έτσι πως είναι η κατάσταση στη χώρα, δεν πιστεύω κανέναν. Εγώ πιστεύω μόνο τα εργαστήρια, τους θεσμούς, πάντα ήμουν θεσμικός. Υπάρχει επιτροπή διερεύνησης ανεξάρτητων πραγματογνώμων των οικογενειών, το οποίο παρουσιάστηκε και όλα στην Δευτέρα, πριν τη συμπλήρωση ενός έτους από το χειρότερο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Οι οποίοι είπαν συγκεκριμένα πράγματα. Ότι μέσα σε τρεις ημέρες και πριν καλά-καλά γίνουν οι κηδείες, είχε ήδη φροντίσει ο μηχανισμός να κάνει αγνώριση στον τόπο του εγκλήματος, μπαζώνοντας το έδαφος, ξυρίζοντας το έδαφος από το χώμα σε βαθμό που η στάθμη του χαμήλωσε. Μειώθηκαν δραματικά οι πιθανότητες διαλεύκανσης των πραγματικών αιτιών. Ωραία, τους ακούμε. Ωραίο αυτό που λέει. Άρα υπάρχουν πραγματογνώμονες. Επίσης λένε ότι δεν είχε τηρηθεί παρά μικρή περίμετρος. Αυτά λέει η Επιτροπή των Εμπειρογνωμόνων των Οικογενειών. Λέστα ήταν η περιοχή. Όποιος ήθελε έμπαινε και πατούσε. Και όσον αφορά τη φωτιά, λένε ρε παιδί μου ότι αν δεν είχαμε ανάφλεξη, δεν θα είχαμε 57 θύματα. Βέβαια. Είπε ο κύριος Λακαφώσης. Οπότε καλό είναι ο τεχνικός συμβούλος. Να δούμε και τα βίντεο, γιατί εδώ θα ξεσηκωθούν πολλές πονηριές αυτά που γίνονται στον ΟΣΕ, δηλαδή με παρένθετα βαγόνια κτλ. Που τα οποία τα έχουμε ακουστά, τα καταγγέλουν οι ίδιοι επί σειρά ετών, αλλά δεν κάνει σημασία. Διότι άμα ανακαλύψουμε και αυτό ότι υπήρχε μια σπήρα μέσα στον ΟΣΕ, η οποία ήταν και διαχρονική. Δεν ήταν. Έτσι. Δεν επανήθηκε. Δεν επανήθηκε τώρα. Ορίστε. Ή κάτι άλλο το οποίο εμείς δεν γνωρίζουμε. Δηλαδή, να σου πω κάτι, εμένα αυτό ναι, μου κάνει εντύπωση. Αυτό όμως το γνωρίζουμε, θεσμικά. Άρη, και είναι καλό αυτό που λέμε. Όχι, δεν το γνωρίζουμε επισήμως. Το γνωρίζουμε από καταγγελίες, δεν το έχουμε αποδείξει. Ναι, δεν το έχουμε δηλαδή, αποδείξει. Δεν υπάρχει... Έχει βγει αυτό το σκάνδαλο, ότι ξέρετε κάτι. Έχει βγει, αλλά δεν αποδεικνύεται. Και εγώ κάθε φορά είμαι πονηρή. Δηλαδή, κάθε σταθμός έχει κάμερες. Ναι. Αυτές οι παρένθετες αμαξοστοιχίες ναι. Δεν θα ήταν σε κάποια κάμερα. Θα ήταν προφανώς. Για να μην έχει βγει το βίντεο στη ζούγκλα.gr, προφανώς δεν υπάρχει. Δεν άκουγες χθες. Ώστε. Ότι αφήσανε αυτή το. Ότι υπήρχε. Παιδί μου, δεν λέω μόνο για αυτό το τρένο. Ναι. Λέω ότι δηλαδή μόνο σε αυτό το τρένο. Προφανώς. Έγινε. Α, μπράβο, έγινε και σε άλλα. Δεν υπάρχουν άλλα βίντεο που να δείχνουν ότι μια αμαξοστοιχία έφυγε με 60. Δεν το ξέρουμε ούτε αυτό. 60. Γιατί αυτά τα βίντεο μετά από κάποιο καιρό. Το ξέρουμε από το ότι δεν βγήκε το διαγράφονται. Βίντεο. Διαγράφονται. Σου λέω. Σβήνονται ρεγοστά. Σβήνονται. Ένα διάστημα είναι μετά, το ναι. Μετά λοιπόν το ατύχημα ένα των βίντεο Τεμπών, θα βλέπαμε. Μετά το ατύχημα των Τεμπών, ναι. Για μένα είναι εύλογο με την κοινή μου λογική να είπαν όλοι αυτοί, παιδιά, όπα, καθίστε μας τώρα λίγο καλά. Ναι, πριν εγώ εκεί που συμφωνώ 100% είναι στο ότι η σωρία ανθρώπινων λανθών και παραλήψεων βρήκε πρόσφορο έδαφος σε ένα περιβάλλον συνολικής περιφρόνησης κανονισμών και διαδικασιών. Ποιος το είπε? Δηλαδή, ο κ. Λακαφώσης. Δηλαδή, αυτή η ιστορία, η θεωρία του ανθρώπινου λάθους ως μοναδικής αιτίας τραγωδίας, εμένα προσωπικά δεν μ' αγγίζει καθόλου. Υπάρχει ανθρώπινο λάθος.
σε ένα περιβάλλον συνολικής περιφρόνησης κανονισμών και διαδικασιών. Τι είπε, όπως είπε χθες, νομίζω με Μητσοτάκη. Έτσι δεν το είπε. Λέει, συγκρούστηκαν ανθρώπινα λάθη με διαχρονικές παθογένειες. Ναι, το είπε. Ναι, πολύ ωραία. Πολύ ωραία, νομίζω, διατύπωση. Πολύ ωραία διατύπωση. Είδατε το βιντεάκι με το Σύρο. Το έβγαλε ο Βαγγελάτος, ένα ντοκουμέντο. Ο οποίος ήταν μεθυσμένος και κολούσε τις κυρίες εκεί, τέλος πάντων, που καθαρίζανε. Σε αυτό το τρένο που περίμενε ο κόσμος αυτός. Ναι. Ο οποίος τρούπωσε μέσα στο τρένο εν γνώση του security, που απλά καθόταν και τον κοιτούσε γιατί δεν είχε καμιά αρμοδιότητα να κάνει κάτι. Πολύ ωραία παρέα μαζί σας. Είδα το ρολόι μόλις. Το είδες. Το είδες, αλλά δεν είδες. Ο οποίος μπήκε. Βάλε και ειδοποιεί ο security τον ελεγχτή. Παιδιά, έχουμε θέμα, ναι. Και ο ελεγκτής, αντί να βρίσκεται στο πρώτο βαγόνι που μπορεί κάτι να πιάνει ο άνθρωπος, ρε παιδί μου, από την εμπειρία του, ήταν 28 χρόνια ελεγκτής, κυνηγούσε το λαθρεπιβάτη. Ωραία, βάλε μια ανωτελεία. Θα πάμε στο παράθυρο σας, φίλες και φίλοι. Ξεχαστήκαμε, συγγνώμη, ζητούμε έτσι λίγο, γιατί μας πήρε και εμάς μας παρέσυρε η κουβέντα, το ρέμα. 6 και 37, αλλά 6,5 γιατί έχουμε ενέξους. Έχουμε επιστρέψει, είμαστε στα 42, 42 προς 43 λεπτά. Είχαμε όλη τη νύχτα έργα στην περιφερειακή με κατεύθυνση δυτικά από τον κόμβο της Νεαπόλεως. Είχε εκεί σήμερα πρώτη φορά πέρασε, παιδιά, έχει προβολή σε κόσμο, καμιά 30-40 άτομα, τουλάχιστον 15-20 είδα σε μια φάση. Ας πούμε, από κάτω είχε άλλες γερανούς, γέφυρες. Προφανώς το έργο άρχισε να παίρνει λίγο μπροστά το flyover. Εμείς κρατάμε πάντως αυτό το μαγικό που μας έχουν πει ότι 24 Μαΐου του 27. Μια ημερομηνία, ναι. Θα παραδοθεί 24 Μαΐου. 24 έτσι. Μαΐου, έτσι. Τώρα, άμα είναι τόσο τσακάλια και το κάνουν όντως, αν μπορούσαν να το κάνουν, εγώ ξέρετε τι θα έκανα. Που είμαι πολύ πονηρός. Για πες. Θα το παρέδιδα 22 Μαΐου. 22 Μαΐου. Ακούστε το. Πρώτος. Θα το άνοιγα 22 Μαΐου. 22 Μαΐου θα το άνοιγα. Ξαφνικά, πάλι για τις μπάρες. Ξαφνικά η μισή θα πηγαίνει από πάνω, η άλλη από κάτω. Ξέρετε τώρα, εξυπηρετεί τις καλύτερες του περιφερειακού 5.000 αυτοκίνητα. Προς πίσω, τότε θα εξυπηρετεί, λένε, 10. Ναι. Οπότε θα το άνοιγα 2 μέρες και μετά την τρίτη μέρα, 24 του μήνους, θα τον έκλανα να κάνω τα εγγένεια. Καταπληκτικό! Και όλοι αυτοί που σκύλιασαν, ας πούμε, και τα λοιπά, εκείνη τη μέρα θα έκανε. Ναι, ναι, θυμάστε. Μας κλείσατε το δρόμο μας τώρα, να πούμε. Αυτοί που τόσο καιρό σκύλιαζαν, έτσι. Οπότε εύχομαι πραγματικά να μπορέσει να το κάνει αυτό κάποιος. Εγώ νομίζω ότι. Έτσι πρέπει να μας παιδεύουν. Κάπου εκεί. Ναι. Στο 35. Όχι, στο Μάρτι του χρόνου θα μας ανακοινωθεί ότι. Θα πάρει καμία. Λοιπόν, ναι. Γελάω. Έχει γονείς αρκετούς. Βλέπω πρώτα τον Κωνσταντίνο. Καλό μήνα κιόλα. Όχι άλλο baby shark. Τα πάμε, μάκι μου, τα πάμε. Όσο για τον μελισσοβελονιστή, λέει, σόι πάει το Βασίλειο. Ένας έβαζε αλυσίδα ποδηλάτου εν κινήσει και ο άλλος διαλογίζεται με κεντρή μέλισσα. Έλα τώρα, εντάξει, αυτό είναι προσωπικό. Εντάξει, παιδιά, προσωπικό. Τώρα μην μιλάτε, Παπαδρέο το λένε. Ναι. Εδώ και την κόρη του Μητσοτάκη πέρυσι στην Ιταλία. Εδώ είχαμε βγάλει. Με πει και τι δεν είχαμε πει. Γιατί πήγε σε μια εταιρεία. Ναι. Που την έβαλε ο μπαμπάς της. Τώρα ο Δούκας. Βέβαια, ο Δούκας ξέρει τι κάνει. Ο άνθρωπος. Γιατί ξέρετε, άλλο να διορίσει το γιο του Βαραγιάννη και άλλο να διορίσει το γιο του πρώην Πρωθυπουργού. Άλλο να διορίσει τον εγγονό του πρώην Πρωθυπουργού. Έτσι. Και άλλο να διορίσει τον δισέγγονο του πρώην Πρωθυπουργού. Και αυτός να είναι το ίδιο πρόσωπο. Παρ' όλα αυτά. Μπράβο, ρε κύριε Δούκα. Χάρη το λένε, χάρη το λένε. Χάρη, ναι. Εθνικό πάρκο δεν είναι. Του είστε. Με τις μέλισσες και τα αυτά. Ναι, εθνικό πάρκο, παιδί μου. Έχει κούνιες μέσα. Μια μέλισσα τον Αύγουστο. Θα γίνει revival στην Αθήνα. Ωραίο, γράφει η Ελένη, παιδιά. Η οποία είναι νηπιαγωγός. Ελπίζω αυτά τα λες και στα παιδιά μας, έτσι. Κάποτε μήνες αποφάσισαν να παντρευτούν. Ο καθένας βρήκε μια γυναίκα που του άρεσε και την παντρεύτηκε. Ο Μάρτιος όμως δεν φρόντισε το ζήτημα μόνος του και έβαλε προξενήτρες. Να του βρουν μια γυναίκα. Του βρήκανε οι προξενήτρες, μια κοπέλα, την πήγαν τυλιγμένη μέσα σε ένα μαντίλι, σε ένα χαλί, ας πούμε. Του είπαν ότι είναι πάρα πολύ όμορφη. Ευκολόπιστος όπως ήταν, την παντρεύτηκε. Όταν άνοιξε το μαντίλι. Δεν υπήρχε, λέει, πιο άσχημο στον κόσμο. Τον λυπήθηκα. Γι' αυτό, λέει, και κάθε φορά που τη θυμότανε, άστραφτε, βροντούσε, έβρεχε, έριχνε μπόρες, έκανε παγωνιές κτλ. Μόνο μερικές φορές να ξεχνιότανε, έκανε καλό καιρό. Μάλιστα. Πολύ, πολύ ωραίο. Έχω ένα οικογενειακό φίλο που. ίδια περίπτωση. Λοιπόν, και τώρα λέει ο Γιώργος. Τώρα σοβαρά. Τι γουρούνι στο σακί που λέμε. Τρία, 30 χρόνια πέρνανε. Και τώρα που πήρε τον βαθμό Ολυμπιακός, λέει, πήγε στο μείον 4 από την ΑΕΚ. Μην το πάρει, λέει, μόνο ο Βαγγέλης και κοιτιόμαστε μεταξύ μας. Εμείς θα στα λέγαμε. Είναι τώρα δυνατόν να φτάσουμε και με play-off και να έχουμε βγάλει τον Ολυμπιακό από το μεγάλο κάδρο. Είδατε μήπως χθες, Άρη, είδες καθόλου τα μέσα του Παναθηναϊκού, δηλαδή το SDNA του Παναθηναϊκού και το 10 του Ολυμπιακού, τι γράφανε? Ναι, όχι, διάβασα. Πανηγύριζα και οι δύο συγχρόνω. Διάβαζα, ναι. Διάβασα άλλα sites. Πάντως, εμείς πέσαμε 100% στην εκτίμησή μας ότι θα γίνει κάτι τέτοιο, γιατί το ΚΑΣ ουσιαστικά για ακόμη μια φορά
θα λέγαμε ότι ένοιξε τα σχήρας του, έτσι. Ναι. Δηλαδή σου λέει, εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο δίκαιο. Γιατί σου λέει ότι εγώ δεν παίρνω, ρε παιδί μου, τον ιδρώτα των ποδοσφαιριστών οι οποίοι πήραν αυτούς τους πόντους στους αγώνες, σε προηγούμενους αγώνες, ότι εγώ δεν μπορώ να αφαιρέσω ένα βαθμό από προηγούμενα παιχνίδια του Ολυμπιακού, και αυτό είναι το δίκαιο. Mm. Από την άλλη όμως, σε αυτό το παιχνίδι έγινε αυτό που έγινε. Και γι' αυτό θα πάρετε μηδενισμό, κύριε. Άρα νομίζω ότι είναι μια τετραγώνηση τον κύκλο το πράσινο. Πόντιος Πιλάτος. Αλλά όσον αφορά τον βαθμό. Θεωρώ ότι ήταν ευχαριστημένοι. Θεωρώ δίκαιο. Ναι. Θεωρώ δίκαια την. Ξέρετε γιατί ήταν. Δίκαιο το γεγονός ότι το έδωσε το βαθμό πίσω. Τώρα μου ήρθε, γιατί είναι ευχαριστημένοι. Οι μεν Ολυμπιακοί πίστευαν ότι δεν θα πάρουν τίποτα. Και οι μεν Παναθηναϊκοί πίστευαν θα πάρουν τα πάντα πίσω. Και το βαθμό και από το 55 το παιχνίδι. Εντάξει, ο Ολυμπιακός. Γι' αυτό και ήταν όλοι ευχαριστημένοι. Ο Ολυμπιακός το βαθμό αυτόν τον είχε πάρει σε προηγούμενους αγώνες. Άρα ουσιαστικά θα εκεί ο Ολυμπιακός πάτησε σωστά για μένα και σου λέει, παιδιά, είναι άδικα, γιατί μας κλέβετε. Ναι. Από την άλλη. Στη Θεσσαλονίκη πάντως εμείς αυτό πιστεύαμε όλοι. Ότι θα μείνει όσο έχει. Η ποινή για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Και ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός το βαθμό ναι. πίσω. Άρα ναι. τώρα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πρώτον το παιχνίδι του Άρη με την ΑΕΚ την Κυριακή. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πέφτει ο Άσος, βάλτε εσείς τα λεφτά σας. Συγγνώμη, πέφτει το διπλό. Mm. Πήγε χθες από ένα 70, πήγε ένα 50. Ah. Εγώ σας δώσω μια συμβουλή, βάλτε τα λεφτά σας εσείς οι αξίδες, βάλτε το στο διπλό. Πουλήστε γιαγιάδες, ξέρω εγώ, τι έχετε αυτοκίνητα, σπίτια. Γιατί δεν το βάζετε στο διπλό, 1,5. Το momentum αυτό λέει. Ναι, βάλτε το. Ναι. Βγάλτε ένα 2-3 χιλιάρικα, οικονομήσετε εσείς. Η εικόνα του Άρη την Κυριακή με την αντίστοιχη της ΑΕΚ δεν έχει καμία σημασία. Θα μου πεις ο Άρης έπαιζε με τον Παναθηναϊκό και ΑΕΚ με τα Γιάννενα. Ναι, ωστόσο έπαιξε... θεωρώ ότι ο... ναι, εντάξει, το θέμα είναι... Και ένα χέρι περίεργο πόνσε εκεί, χέρι εντάξει, πόδι... το θέμα είναι τι κυνηγάνε οι δύο ομάδες στην παρούσα φάση. Σκοτίνιαζε το βάρ για να πάρει την παιχνίδια. Ισχύει. Το θέμα είναι τι κυνηγάνε οι δύο ομάδες. Η ΑΕΚ κυνηγά την πρώτη θέση, ο Άρης κυνηγά μια καλή εμφάνιση. Ναι, η ΑΕΚ όμως έχει ένα. Εν ώψη του παιχνιδιού με τον Πανατολικό. Εγώ αν ήμουν μάτσο και δεν το χτυπούσα αυτό το παιχνίδι τόσο καλό. Εγώ δεν το χτυπούσα αυτού. Εδώ μέσα. Σου έχω μεγάλη αγάπη. Εν ώψη του αγώνα με τον Πανατολικό μες τη βδομάδα. Τι λες, και να ρισκάρω εγώ έναν τραυματισμό. Γιατί. Γιατί. Εντάξει ρε παιδιά, τώρα δεν είναι λογική. Θα βάζα τα άλλα. Τα δεύτερα και θα έλεγα παίξτε σαν να παίζετε τελικό Champions League. Ναι, δεν ξέρω αν θα βάζα τα δεύτερα, αλλά εκτιμώ ότι δεν θα είναι. Η εικόνα η πλήρης του Άρη. Και καλά θα κάνει ο Μάτζη Μισκό. Δεν θα είναι, εννοείται. Αλλά αυτό που λέει ο Κώστας, έτσι θα το πας. Θα βάλεις τα δεύτερα και θα τους πεις. Παίξε σαν να παίζετε διπυρωτικό. Αυτό ακριβώς. Ο Άρη Μπιλμπάο χθες τι έκανε. Αχ. Τρίμπαλο. Πρώτη φορά έδωσε το Σιμεώνε. Επιτέλους, είδες. Φέτος η χρονιά το έχει. Και η Μπιλμπάο και ο Άρης τελικό. Πρώτη φορά έδωσε το Σιμεώνε να τα παρατάει, ας πούμε, έτσι σε παιχνίδι, παιδιά, να μην, είναι, να μην κουτσάρει μετά το 75, ξέρω εγώ, κάπου εκεί. Δεν το είδα. Ναι. Μαγική ατμόσφαιρα, σάμα μέσα, χαμός, τέτοια τρίμπαλο η Ατλέτικο Μαδρίτης. Δηλαδή πέρασε η Ατλέτικο Μπιλμπάο με 4-0 στα δύο παιχνίδια αυτά, έτσι. Ναι. Ο Γολιάθ με τον Δαβίδ. Άντε να δούμε, τις αξίζει, ρε παιδί μου, ένας τίτλος. Ναι, να δούμε, ναι. Και μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού επίσης, έτσι. Μεγάλη, τεράστια. Σλούκα. Τεράστια. Όχι, όχι, δεν το είδα. Λεσόρ. Λεσόρ, λες, Λεσόρ, παιδιά, χθε ήταν ο Λεσόρ, ήταν μαγικό. Οκ, να το πούμε. Απίθανος Λεσόρ. Ναι, 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 μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού. Και ο Σλούκας, βέβαια. Εντάξει, ναι. Μεγάλη νίκη έτσι πως έγινε κιόλας. Ο Παναθηναϊκός πήγε αργά, πήγανε λιγότερες προπονήσεις κτλ. 11 πόντους, παιδιά. Ναι, ναι. Μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού χθες. Και να πούμε και το FA Cup μας έβγαλε αντίπαλους. Mm. Τι ματσάρα. Manchester United, Liverpool. Πότε είναι αυτό. Θα πέσουν κορμιά. Μπορεί να το βρούμε, Άρη, πότε είναι. Νομίζω 25 Μαρτίου. Μεγάλη πρόκριση τη Liverpool. Πόσο είναι, πόσο Μάρτιν είναι, ρε παιδιά. Κοίταξε, το timing είναι, δείχνει Λίβερπουλ, γιατί είναι και ο Κλόπ που φεύγει, είναι πολλά. Πήρε ένα, πήρε το μικρό. Ναι, ναι, ναι. Το Παρακαϊμπο που λέμε. Σαν να μάτσει, η Ματσεστέρα είναι λίγο ψυχολόγητη ομάδα, να ξέρετε. Ισχύει, μπορεί να βάλει κανένα τρίμπαλο, να φάει κανένα την τόρτια, ας πούμε. Ισχύει, ισχύει. Πολλές καλημέρες έχουμε. Ο Μπιλάκος λέει προβατίνα με Μελιτζάνες, κύριε Βαραγιάννη, δεν φέρνει διάβγεια, αλλά διάρκεια. Διάρκεια φέρνει. Δεν μπορώ, παιδιά. Καλό μήνα να ο Κώστας εδώ. Γεια σου Αποστολή και ο Πρατσάς έγραφε Μάρτς Γδάρτς. Μάρτς Γδάρτς. Του ναι. γράψε και εγώ Παλούκο Κάφτς. Αυτά. Βαραγιάννη λέει τι θα κάνετε την Κυριακή. Να το τυπήσουμε παιδιά. Άρης είμαστε. Εμείς γεννηθήκαμε για να τα κερδίσουμε αυτά τα μάτς. Αλλά επειδή μας δάρεις τα χάνουμε κιόλας. Καλημέρα λέει ο Γιώργος σε όλο το τρίο και όχι μόνο. Πρώτη φορά που σας ακούω live. Μόνο σαν κονσέρβα. Τα γραφέ. Ιντερνετ. Προφανώς. Δηλαδή με καθυστέρηση 20 δευτερόλεπτα. Εννοείται, ρε φίλε. Πώς θα γίνει. Καλημέρα σας λέει. Αεροπορικό είναι λέει το αλφάβητο. Λέει και όχι ΝΑΤΟ, λέει ο Γιώργος. Έτσι λέγεται, είπα εγώ. Δεν είπε ΝΑΤΟ. Είπα ΙΑΤΑ. ΑΤΑ είπε, ναι. Άτα. Όχι ΙΑΤΑ. ΙΑΤΑ. Είναι international. ΙΑΤΑ δεν είναι. ΙΑΤΑ είναι. Ναι. Ναι. Ο φορέας, ο αεροπορικός παγκοσμίως, παιδιά. ΙΑΤΑ. Αλλά έμεινε μετά στην ιστορία ως το αλφάβητο του ΝΑΤΟ. Δηλαδή αν πληκτρολογήσετε τώρα το αλφάβητο του ΝΑΤΟ. Κάτσε το
Δεν μπορεί να θυμάμαι λάθος τώρα. Όχι, τα είπες κανονικά, εντάξει. Ό,τι είπες. Ό,τι είπες, ναι. Καλημέρα ο Γιώργος, μέχρι να το βρει ο Κωστής και καλό μήνα, καλή εκπομπή παιδιά, μόνο ΠΑΟΚ. Το βρήκες? Νάτο, φωνητικό αλφάβητο Νάτο λέγεται. Να ξέρετε, έτσι λέγεται, έτσι, ασχέτως που η ΙΑΤΑ το έφερε. Δεν σχετίζεται λέει αποκλειστικά όπως σας είπα με το ΝΑΤΟ, παρά την ονομασία του, έτσι λέγεται, αλλά χρησιμοποιείται από στρατιωτικούς και πολιτικούς οργανισμούς όπως και ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας. Μάλιστα. Τα λύσαμε τα ζητήματά μας, πες τον κύριο. Τα λύσαμε τα ζητήματά μας. Πολλά, όχι άλλο Baby Shark παίζει στο μεγάλο κάδρο. Σου λέω, παιδί μου, είναι για να στείλει σύγχρονο γονιό στο ψυχιατρίο. Άμα θες, κάντο. Ο Αλέξης λέει: χαρά στο κουράγιο σου, για μένα το λέω. Πώς αντέξει, μου λέει: είσαι ηρωίδα, έχεις πολύ υπομονή. Αλλά ο Δημήτρης λέει: καλημέρα, καλό μήνα στην όμορφη παρέα. Κωστή, και εγώ συμφωνώ με αυτά που λες. Και ας κρατήσουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Λέει: μην κάποιους από αυτούς που βγαίνουν για τα Τέμπη τους δούμε ευρωβουλευτές, όλος τυχαίος. Κοιτάξτε, παιδιά, αυτά θα συμβαίνουν πάντα. Θα υπάρχουν και αυτοί. Στα κορίτσια που πήγαν χθες και ξαναγράψαν τα ονόματα. Ναι. Λες και δεν είχαμε άλλα θύματα. Καλή επιτυχία στις επόμενες εκλογές. Στις φοιτήτριες, λέω. Ο Κώστας, καλημέρα στην παρέα. Καλή εκπομπή, καλό μήνα και καλή ακρόαση σε όλους. Πάντως, ο κύριος Δούκας να πω ότι υποσχέθηκε πως το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα προτείνει να γίνει ένα μνημείο που θα αναγράφονται πάνω τα ονόματα των παιδιών. Καλημέρα, καλό μήνα σε όλη την πρωινή λαλίστα την παρέα από την Boutique Fruit. Δεν ήταν μόνο παιδιά, ήταν και πολλοί 65χρονοι, επαναλαμβάνω. Περίπου πάνω από 35. Ήταν κάποιοι άνθρωποι που ήταν εκεί 49, όπως και ο ελεγκτής, 48χρονος ήταν ο άνθρωπος. Και είχε 62 και 65 και 67. Όταν λέμε μόνο τα παιδιά, ναι. Κάποιος καταλαβαίνει ότι είχε μόνο παιδιά μέσα. Ήταν σχολική εκδρομή, ρε παιδί μου. Ας το διατυπώνουμε σωστά, δεν είναι κακό. Όχι. Πραγματική διάσταση μιας είδησης, ξέρεις, έχει πιο πολύ ενδιαφέρον από. Η πραγματική διάσταση μιας είδησης είναι ότι ήταν όλοι νέοι, ακόμα και ένας 62χρονος. Δεν διαφωνώ, και για μένα και η μάνα μου 86 νέα είναι. Αλλά όταν λέμε όχι, παιδιά. Η μαμά σου δεν είναι νέα. Το 60 για μένα είπα. Για μένα είναι νέα. Όπως για σένα το 62 είναι νέο. Δηλαδή στις μέρες μας είναι, ναι, όταν για ποιον όμως, το γιατί προσδόκιμο ζωής έχει φτάσει στα 80. Ναι, αλλά άμα μιλήσει με ένα 20χρονο και πει 67 ήταν ο άλλος, δεν α πει νέος. Εντάξει. Οπότε α το λέμε. Στην πραγματική διάσταση πιστεύω ότι θα αρχίσουμε να τη μάθουμε. Όπως επίσης. Για τις ηλικίες των ρεαλιστικό. Ναι, όχι, η πραγματική διάσταση είναι ότι χάθηκαν 57 άνθρωποι. Μπράβο. Όχι μόνο. Μπράβο. Πολύ ωραία. Ξεκινάμε από 15χρονο. Ναι, και φτάνουμε μέχρι 69. Λοιπόν. Η πραγματική διάσταση θα φανεί όταν. Εγώ ένα πράγμα θα σας πω. Αυτή η ιστορία δεν θα τελειώσει. Νομίζω, Αριστίδη, το συζήτησα μαζί σου. Γιατί το τεράστιο λάθος που έκαναν, που νόμιζαν ότι μπορεί και να ξεχάσουμε, είναι το εξής ένα. Δεν ξέρω αν είμαστε οι καλύτεροι γονείς στον κόσμο, πιθανότατα δεν είμαστε. Είμαστε όμως πάρα πολύ βαθιά συνδεδεμένοι με τα παιδιά μας. Το πήραμε προσωπικά όλοι οι γονείς και δεν θα τελειώσει. Δεν θα τελειώσει. Ξέρετε, εδώ πέρα τώρα πάλι θα ξεσηκωθούν αυτοί που θα πούνε, ας πούμε, γιατί σε άλλες περιπτώσεις πρόσφατης ιστορία. Με στην πενταετία. Σου έδωσα ένα επιχείρημα. Δεν τελείωσε. Θεωρούμε ότι τελείωσε. Σου έδωσα δηλαδή, ένα επιχείρημα. Εγώ, αν ήμουν εκεί, ένα από τα θύματα στο μάτι, θα έλεγα κάτσε, κύριε Φωκά. Δεν θα κάνουμε ένα μνημείο για τους 102 στο μάτι. Μπορεί να έχουν κάνει κιόλας. Δεν έχουν κάνει. Δεν ξέρω. Όχι, δεν έχουν κάνει. Σου έδωσα. Αλλά θα ένα έλεγα, κύριε Φωκά, ας πούμε, δεν είναι αυτό τώρα κομματική εκμετάλλευση, όπως έλεγε, ας πούμε, χθες ο Πρωθυπουργός. Είναι. Ξεκάθαρη. Καθαρή. Οπότε πάμε παρακάτω. Εμένα δεν με απασχολούν. Βγάλαμε τα συμπεράσματα μας. Δεν με απασχολούν καθόλου αυτά. Εντάξει, ούτε εμένα. Το να το πιένω εκεί πέρα για να βάλω στην κολυμπήθεια του Σιλοάμ όλη τη Νέα Δημοκρατία επειδή είναι κυβέρνηση. Και εγώ το να ακούω. Δεν. Και εγώ, ρε παιδί μου, να ακούω τα τσιμπούρια που κόλλησαν στον πόνο των ανθρώπων. Πάντως, και εμένα δεν με ενδιαφέρει. Πάντως, όσον αφορά το μάτι, έχει γίνει ήδη αποκαλυπτήρια. Έχουν γίνει αποκαλυπτήρια μνημείου που είναι αφιερωμένο στα 102 θέματα τη φωνική πυρκαγιά. Βεβαίως. Πού, αφού οκ ήταν. Στο νέο Βουτζά και συμβολίζει στου ανθρώπου που έτρεχαν για να σωθούν από την πύρινη Λέλαπα. Μα ήταν λογικό. Έτσι, ενημερωτικά, για να μην λέμε τώρα πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. Έτσι, γιατί δεν γίνεται το μνημείο στα Τέμπη και γίνεται 23 στην Ιουλίου του 20. Οικειοποιείται, ας πούμε, η Αθήνα το δράμα αυτό. Φανταζόμαι θα γίνει. Καλά, τώρα άλλη συζήτηση είναι αυτή. Η Αθήνα είναι πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους που είναι ο πυρήνας όλων των εθνικών γεγονότων ακριβώς επειδή είναι πρωτεύουσα. Και πρόκειται για εθνική τραγωδία. Αλλά φαντάζομαι ότι ο κύριος Δούκας το έκανε αυτό για να ξεπλύνει αυτό που έγινε. Καλημέρα σε όλο το τρίο. Αυτό το έχω διαβάσει. Καλημέρα στον Μάνο. Καλημέρα από Ζάκυνθο. Καλημέρα. Ηλία, μη γράφεις γκρίγκλις. Δεν μπορώ να σε διαβάσω μερικές φορές. Συγκλονιστικό εξώφυλλο λέει από Economist. Είναι έτοιμη η Ευρώπη για το δίδυμο Πούτιν και Τραμπ. Τι είναι το Πούτιν? Καλά, όλα καλά. Τι καλά, είπες ε? ΝΑΤΟ. Μας απείλησε με πυρηνικό πόλεμο.
απείλησε. Σιγά μην φύγει αυτός μόνος του. Εάν και, και, εφόσον... να πάρει, και να πούμε ότι και το 21, ναι. Γιατί μου κάνει μεγάλη εντύπωση αυτή, σε μια λιτή τελετή την Κυριακή τότε, 14 Νοεμβρίου, έγιναν αποκαλυπτήρια του μνημείου προς τιμή των 24 θυμάτων από τη φωνική πλημμύρα που έπληξε και σημάδεψε την περιοχή. Από το Δήμο του Αθηνών. Στη Μάνδρα. Στη Μάνδρα. Εμένα η ερώτηση είναι από τον Δήμαρχο τότε, υπουργούς κτλ. Ναι, αν ο Δήμος Αθηναίων, ρώτησα, έκανε κάποιο άλλο μνημείο για το μάτι τη Μάνδρα. Ναι, εμείς ρωτήσαμε αν υπάρχουν γενικότερα μνημεία για αυτούς τους ανθρώπους. Όχι, όχι. Εγώ ρώτησα, ο Δήμος Αθηναίων. Είναι συγκεκριμένη ερώτηση. Έκανε και άλλα μνημεία για τα. Δεν είχαμε άλλα τέτοια γεγονότα. Ωραία. Γιατί αυτό που είπε ο Άρης είναι δωρεά της Επιτροπής. Και εμείς εδώ έχουμε μνημεία για το ολοκαύτωμα των Εβραίων. Ναι, αν έχουμε μνημεία για τους ανθρώπους. Υπάρχουν μνημεία για τους ανθρώπους και για τη μνήμη τους βασικά. Ας ρωτήσω, αφού δεν θέλει να απαντήσει, στον κόσμο, επειδή εγώ ρωτάω. Βλέπω εδώ ότι αυτή που λέει ο Άρης το μνημείο για το μάτι είναι της Ελληνοορθόδοξης κοινότητας Νοτιού Αυστραλίας, δωρεά. Ενώ αυτό το μνημείο θα το κάνει ο Δήμος Αθηναίων. Το ερώτημά μου είναι καθαρό. Ο Δήμος Αθηναίων έκανε ο Δήμος Αθηναίων με δημοτικό συμβούλιο, ξέρω εγώ, αυτά με δικά του έξοδα. Έκανε μνημείο για το μάτι, για τη Μάνδρα. Αυτό ρωτάω. Τώρα, αν έκανε ή όχι, ξέρουν καλύτερα. Ρώτα τον Παγκογιάννη. Ναι. Ο κύριος Ζούκας έχει αυτή τη λογική. Καλά, εντάξει. Καθένας. Ο καθένας κρίνεται, παιδί μου. Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Ναι, και άλλοι λένε αεροπορικό αλφάβητο. Ναι, ρε παιδιά, αλλά αφού σου λέει από τον ΝΑΤΟ ξεκίνησε η ιστορία. Καλημέρα και καλό μήνα. Καλημέρες. Νάτος ο Μπρέσιας Σμαράγδο Αγοραστός λέει προσθέθηκε στους υπεύθυνους στη δικογραφία. Γιατί έγινε λέει αυτό? Γιατί μπάλωσαν λέει παιδιά, το χώρο Άρων Άρων. Όποιος υπεύθυνος είναι να μάθουμε και εμείς γιατί έγινε. Τώρα από τώρα θα απαντήσουμε εμείς. Γιατί η κυβέρνηση δεν έχει απαντήσει ακόμα για το τι περιείχε το άλλο τρένο, δεν γνωρίζει. Ποια στοιχεία συνέλεξαν οι Έλληνες ειδικοί? Γιατί μετά από ένα χρόνο στέλνουν στον Καναδά για νέα έρευνα στο τι στοιχεία υπήρχαν στο άλλο τρένο? Γιατί δεν ικανοποιούν αυτά τα ερωτήματα? Είναι λέει χιλιάδες. Λέει ελπίζουμε να απαντηθούν τα περισσότερα. Ναι, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Και κάτι άλλο έβλεπα για αυτό το υλικό που συζητάμε. Να πάλι ο Νίκος επιμένει. Και γιατί να μην γράψουμε, κυρία, λέει και το Σύνδεγμα και τα υπόλοιπα θύματα. Μαρφίν, μάτι, έτσι. Γι' αυτό παιδιά, και μιλάμε για μια λίγο επιλεκτική. Έχει μέρες τώρα λίγο. Ευαισθησία. Ακούστε λίγο. Τα θύματα της Μαρφίν δεν τα σκότωσε σωρία κρατικών λαθών. Και για τη Μαρφίν υπάρχει μνημείο. Στις 9 του Μαΐου του 20 έγιναν τα αποκαλυπτήρια από την τότε πρόεδρο, από την τωρινή πρόεδρο, από την Καρινά Σκελαροπούλου. Αυτό το ξέρουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει μνημείο. Πάμε για το σιδηρόδρομο της Ελλάδας, ρε παιδιά, και μπήκαν κάποιοι άνθρωποι σε αυτό το τρένο και δεν βγήκαν ποτέ. Τέλος μέχρι εκεί. Πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Μπερδεύουμε την κομματική μας ιδιότητα με την πολιτική κατάσταση και γενικότερα με αυτά που τα οποία συμβαίνουν. Πολύ ωραία το ότι αν είναι το μάτι, πώς το λένε, η κατάρα του ΣΥΡΙΖΑ και τα τέμπη κατάρα της Νέας Δημοκρατίας, εμένα προφανώς και ναι. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ναι. Το γεγονός ότι αυτό το πράγμα υπάρχει στη μνήμη μας είναι επίσης αδιαφυσβήτητο. Δεν θα μιλήσουμε κάθε μέρα για το μάτι, τη Μάνδρα, τα Τέμπη, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν το έχουμε μέσα μας. Πάμε στο παράδειγμα τώρα. Ναι, όχι, γιατί ακούμε αυτό το πράγμα συνέχεια. Και η επιλεκτική και η επιλεκτική, όχι. Η επιλεκτική μνήμη είναι όταν επιλεκτικά κάποιος θέλει να συγκρίνει κάτι με κάτι άλλο. Τιμά μνήμη επιλεκτικά τη μνήμη κάποιον. Ο καθένας επιλέγει. Στο πέταλο του Μαλλιακού κάναμε μνημείο. Το κράτος έκανε το μνημείο για τα παιδιά στα Τέμπη. Πρέπει να πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Έχουμε χορηγό, αν θέλετε. Πάμε. Και μετά συνεχίζετε, ρε παιδιά. Εδώ είμαστε. Τρίτη μέρα πάμε τώρα. Καλημέρα, φίλες και φίλοι. Πριν πάμε να ρίξουμε μια ματιά στον καιρό για Σάββατο και Κυριακή, γιατί έχουμε σύστημα το οποίο έρχεται από την Ιταλία, από χθες επιτίθεται στη χώρα μας. Θα σας πω ότι μαζί μας είναι η Φιμπράν τώρα που λέω για το καιρό και θυμήθηκα τις υγρασίες στο σπίτι. Μαζί μας είναι η Φιμπράν, η οποία με δύο κορυφαία μονοτικά υλικά, τα οποία παράγονται στην χώρα μας, τον Πετροβάμβακα και την εξελασμένη πολυστερίνη, μας δίνει το μέγιστο από τα προγράμματα που τρέχουν, όπως το εξοικονομώ αυτονομώ, καθώς δεν κερδίζουμε μόνο σε μόνωση, θερμομόνωση, αλλά και σε αντοχή της κατασκευής, πυροπροστασία, ηχομόνωση, ακόμη και αντισεισμική θωράκιση. Στο 811-90.000 όλες οι ερωτήσεις σας, γιατί το 811-90.000 είναι η δωρεάν τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης της εταιρείας, 811-90.000, αλλά και στην ιστοσελίδα www.fibran.gr. Μια ματιά γρήγορη ρίχνω πριν δώσω πάσα στον Άρη για αύριο. Μακεδονία, Ανατολικά, Θράκη και νησιά Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Δύσκολα. Δύσκολα.
Έχουμε και σποραδικές καταιγίδες. Είναι εδώ, θα είναι κατά τόπους ισχυρές αύριο το πρωί, Σάββατο πρωί. Από το μεσημέρι πάμε σε βαθμία εξασθένηση των φαινομένων. Στις υπόλοιπες περιοχές πιο νότια θα έχει βροχές και νεφώσεις και καταιγίδες. Αλλά εδώ είναι το θέμα, έτσι. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα. Κυριακή, έθριος καιρός. Από το μεσημέρι θα έχουμε πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Όσο θα είμαστε εδώ, χαλαρώστε. Για μας, εδώ. Ναι, ναι, ναι. Άρα βροχούλα το Βικελίδη στο απόγευμα. Μάλλον. Σωστό αυτό που λες. Γι' αυτό το ρώτησα έτσι πιο συγκεκριμένα. Πολύ σωστό. Αλλά με ζέστη, έτσι. Δηλαδή 16, 17, 18, 19 βαθμούς. Πράγμα είναι αυτό. Λοιπόν, να πούμε ότι να καλημερίσουμε την InfoTrust, ΠΑΟΚ Ενέργεια. Τώρα έχει την ενέργεια που κερδίζει με το νέο πρόγραμμα ΠΑΟΚ Ενέργεια. Στηρίζετε την ομάδα και υποφελείστε από τις μεγαλύτερες και καλύτερες προσφορές στην ενέργεια και σε συνεργασία με τους μεγαλύτερους παρόχους στην Ελλάδα. Κάντε τώρα την επιλογή που ταιριάζει. Με κάθε συμβόλαιο κερδίζετε ΠΑΟΚ δωροκάρτα υγείας και 20 ευρώ δωρεπιταγή για την boutique του ΠΑΟΚ. Για περισσότερα μπείτε στο paokenergia.gr ή καλέστε στο 2311 50 1763. ΠΑΟΚ Ενέργεια, οικονομία εντός έδρας με την εγγύηση της Comecom. Και επειδή κάποιοι μου κάνανε παράπονα χθες, και ακροατές και ο φίλος Μορελίδης, να πούμε ότι σήμερα το Αθλητικό Μετρόπολης και σήμερα μάλλον δίνει τα 8 εισιτήρια για να παρακολουθήσουν ο κρατές του τον αγώνα ΠΑΟΚ Δυναμό. Η κλήρωση και τα 8 εισιτήρια θα γίνει την 5η 7 Μαρτίου στις 2 παρατέταρτο μέσω διαγωνισμού SMS που θα αποστέλλονται στο 54344 γράφοντας α-3 κενό, ΠΑΟΚ κενό και ονοματεπώνυμο. Να σημειώσουμε ακόμη μια φορά ότι οι νικητές επικοινωνούν με το Μετρόπολης για να δώσουν στοιχεία άμυκα και ταυτότητα. Επαναλαμβάνω, 8 εισιτήρια, κλήρωση 7 Μαρτίου, 2 παρατέταρτο, α-3 κενό, ΠΑΟΚ. Κενό ονοματεπώνυμο, 8 εισιτήρια, πάω Δυναμό, αδέρφια. Είμαστε πάρα πολύ ωραία. Να δώσω τα χρόνια μου πολλά στο Χάρη για την κόρη του που τη λένε Ευδοκία και γιορτάζει σήμερα. Δεκούλα. Και θυμήθηκα, παιδιά, αυτή τη φοβερή ιστορία με το ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας. Έχει ένα πολύ ωραίο παρασκήνιο από πίσω. Ναι. Καταρχάς το ξέρουμε όλοι ότι δεν ήταν ηθοποιός ο Γιώργος πώς τον λέγανε, Κουρούσης, νομίζω. Το παιδί δεν ήταν ηθοποιός, ήταν φαντάρος τώρα, Κουτουζής. Λοιπόν, τέλος πάντων. Σε όλη την ταινία δεν υπήρχε μουσική. Okay, δεν είχαν γράψει. Συνηθίζεται αυτό στις ταινίες. Πρώτα να τελειώνει η ταινία και μετά να εμπλουτίζεται. Οπότε αυτό που χορεύει επί της ουσίας ο Γιώργος Κουτουζής είναι η άτακτη του Γιώργου Βαβακάρη. Αυτό το εμβληματικό ζωημπέκικο που βλέπουμε στην ταινία είναι η άτακτη του Γιώργου Βαβακάρη. Έρχεται μετά ο Λοΐζος και γράφει αυτό το εμβληματικό που όλοι ξέρουν. Δεν βάλαμε στίχους αυτό το τραγούδι ποτέ. Μάλλον είναι τόσο δυνατό που δεν χρειάστηκε. Δεν χρειάστηκε. Okay. Και μια μικρή λεπτομέρεια. Ναι. Η Άννα Βασιλείου, 20χρονη τότε Κύπρια ηθοποιός που παίζει την Ευδοκία, ναι, σε εκείνο το εμβληματικό γέλιο που κάνει, που γελάει ειρωνικά. Ναι, δεν την έχω δει την ταινία. Α, δεν την έχεις δει. Όχι. Είναι η Ελένη Ροδά. Είναι ντουμπλαρισμένη. Είναι η Ροδά. Είναι η τραγουδίστρια και η ηθοποιός. Μάλιστα, ωραία. Καλημέρα, Χρυσούλα. Καλό μήνα. Ο Γιάννης μου δίνει ένα φοβερό μπάνερ, παιδιά, έξω από καντίνα. Άμα το marketing το έχεις. Έχει ένα κίτρινο μπάνερ μεγάλο και γράφει έξω από καντίνα που λέει βρώμικα, ρε παιδί μου, αυτά τα ωραία. Αγοράστε, λέει, ένα σάντουιτς στην τιμή των δύο και πάρτε εντελώς δωρεάν ένα δεύτερο. Άμα το έχεις. Κατάλαβες, άμα το έχεις. Σου λέει, άρα σε πάω σε αυτό να φάω, ρε παιδί μου. Τουλάχιστον έχει πλάκα, μπορεί να μου πει και μια βλακία να γελάσω. Κατάλαβες, μέχρι να μου κάνει το σάντουιτς. Δεν μπορώ. Μα είναι καταπληκτικό. Εντελώς δωρεάν, λέει. Πάρτε ένα δεύτερο. Γεια σου, ρε Γιάννη μου, να είσαι καλά, ρε φίλε. Εντάξει, αυτό το πνεύμα, μάμα, το χρησιμοποιούσαμε αλλιώς. Εγώ πιστεύω. Ναι, καλά, ναι, ναι. Όχι Μονακό, αλλά τέλος πάντων. Μάλιστα, τώρα θα πάμε σε λίγο στη Super League. Θα έρθει να μην βιάζεστε τόσο πολύ. Συνέντευξη Τάιλερ, είδα. Ναι. Αξιόλογο παιδί φαίνεται το Τάιλερ. Δεν μ' αρέσει η σπέκουλα και η χλέβη από κάτω. Τα ακούω όλα πολύ ωραία. Απλά μια απορία είχαμε αυτά που είπε. Την έδωσε στο Star, νομίζω. Ναι, στο Star News. Ο Τάιλερ Μακμπεθ. Όλα καλά, δεν έχω κανένα πρόβλημα με ό,τι λέει ο κύριος Τάιλερ Μακμπεθ. Απλά λέει ότι ήρθαμε με τον Στέφανο να μείνουμε, λέει, 5-10 χρόνια στην Ελλάδα. Πού το λέει, καλές αλήθειες λες. Καλή, ναι. Πού το να το βρω κι εγώ να το διαβάσω. Τι πω, παντού. Παίζει. Δεν την είδα, εγώ δεν ασχολούμαι. Α, στο πρώτο θέμα το έχουν δεύτερο θέμα. Α, ναι. Α, δεύτερο. Λοιπόν, κάποιος θα του πει λίγο. Πώς γίνεται, δηλαδή, έρχεσαι. Θες να βγεις πρωθυπουργός σε αυτή τη χώρα. Περίμενε. Και λέει ο πρώτος κύριος. Μήπως το είπε ότι αυτή ήταν η πρώτη μας σκέψη και μετά μπλέχτηκε, ας πούμε, ο Στέφανος με την πολιτική. Περίμενε, το πω ακριβώς τώρα. Γιατί δεν βγάζει νόημα έτσι. Δεν βγάζει. Δεν γίνεται να το λες αυτό. Ήρθαμε για 15 χρόνια να πάρουμε την πρωθυπουργία και να φύγουμε. Γιατί δεν γίνεται, να πάμε να βγάλουμε ένα αίσθημα. Εγώ θέλω να μου εξηγήσει γιατί δεν γίνεται.
Καλά, θα έβγαινε έτσι να πει. Γιατί πώς πήρε το κόμμα. Αλλιώς το πήρε. Όχι, το κόμμα το πήρε. Το κόμμα δεν το πήρε, το ψήφισαν. Δεν διαφωνώ. Καθόλου σε αυτό που λέτε. Το κόμμα το πήρε ότι ήρθαμε να τα αλλάξουμε όλα. Όχι να κάτσουμε διακοπές και να φύγουμε σε 5-10 χρόνια. Α, τι να σου πω. Μετά με τον κύριο Τάιλερ. Τάιλερ Μακμπεθ. Ναι. Ναι. Θέλουμε με τον Στέφανο να ζήσουμε για πάνω από 10 χρόνια. Μπράβο. Τα είπε, δεν τα είπε. Και παραλαμβάνω, δεν έχω κανένα πρόβλημα με ό,τι λέει το παιδί, έτσι. Σε όλα, δεν έχω κανένα πρόβλημα, ούτε διαφωνώ με τίποτα, και ούτε συμφωνώ με, απαραίτητα με πολλά. Αλλά το ότι θα μείνουμε 5-10 χρόνια. Γιατί είπε, ήρθαμε να μείνουμε, λέει, 5 έως 10, είπε στην αρχή. Οκ, okay, το έχω. Yeah. Παιδιά, το έχω. Θα κάνω μετάφραση λεγόμενων. Τι είναι ο Τάιλερ, Αμερικανός. Ο σύζυγος. Αμερικανάκι. Αμερικανάκι. Ωραία. Στην Αμερική, ποιο είναι το σύστημα? Ο πρόεδρος μόνο 2 τετραετίες μπορεί να. τον έσωσε, ρε. Με το αμερικάνικο σύστημα. Αλήθεια. Αλλά καλή αλήθεια. Ωραίο, ωραίο. Ναι, την είδε σαν του Ομπάμα, ρε παιδί μου. Σου λέει θα κάνουμε 2 τετραετίες, ξέρω εγώ, και μετά θα γράφουμε βιβλία. Πολύ καλό. Έτσι το δεχόμαστε. Δεν χάνεται. Δεν μπορώ το. Αλλιώς δεν μπορώ να το εξηγήσω. Ναι, μην το εξηγήσουμε καλύτερα. Καθόλου. Εμείς ήρθαμε να πάρουμε ένα σπίτι εδώ. Προέκυψε να είναι αρχηγός ο άνθρωπος. Θα κάτσουμε εδώ, τι να κάνουμε τώρα. Όταν θα τελειώσουμε, θα πάμε αλλού. Ναι. Λεφτά δεν υπάρχουν. Όχι, ρε παιδιά, δεν λέγεται τώρα. Αυτό πάλι θα έχουμε ιστορίες. Άμα το πάρουν χαμπάρι όλοι το τι ακριβώς είπε. Θα ζητάνε από τον Στέφανο να κάνει. Α, ο Στέφανος θα είναι σήμερα στο Λιάγκα. Μπα, τώρα το πρωί στο τώρα, το πρωί, ναι. Τα ορφανά πορεύονται και χείρε οικονομιούνται. Που έλεγε και ο μεγάλος. Αυγολέμονος. Είδα λίγο Λιάγκα ικανή... με τον Χατζη Νικολάου. Ναι. Ικανή να σκοτώσει έως και 10 άτομα ήταν η ποσότητα της ύλης σε κριτικής που βρέθηκε στο φάκελο που αισθάνεται εδώ στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης πριν από λίγο καιρό με παραλήτρια, αν θυμάστε, την πρόεδρο των εφετών. Ναι, το είδαμε, ναι. Αυτό λέει η έκθεση του τμήματος εξοντοτέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. 502 γραμμάρια εκρηκτικής ύλης είχε μέσα ο φάκελος. Μέχρι και 10 θα καθάριζαν οι τύποι. Επίσης να πούμε ότι χθες μάζεψαν 4 νομίζω δολοφόνους από είδη ο Χρυσοχοίδης. Σερβική μαφία. Σερβική μαφία. 2 ήταν στο περιστατικό της Κέρκυρας και 2 στο περιστατικό της Βάρης. Περιμένουμε να δούμε και τι σχέση έχουν τα καλόπαιδα της, του τμήματος εξουδετέρωσης που συνελήφθησαν προχθές οι πυροτεχνουργοί οι οποίοι δίνανε την ύλη αυτή στους αναρχικούς για να φτιάξουν τις βόμβες. Μιλάμε τώρα για κατάσταση την οποία, άμα την αναλύσει τώρα σε αυτή τη χώρα, γιατί μιλάμε για. Στελέχη. Σε τραγωδία αυτή τώρα, έτσι. Στελέχη τώρα. Ενόπλων δυνάμεων. Ναι. Των ενόπλων δυνάμεων μιλάμε τώρα. Μιλάμε για στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, οι οποίοι δίνανε κριτική ύλη προφανώς για να καθαρίζουν τα αδέρφια τους, εφέτες, προέδρους κτλ. Ίσως τους καταδίκασε προφανώς η κυρία, η πρόεδρος των εφετών. Δεν ξέρω τι έχει κάνει στο παρελθόν. Καλά, σε καλά καθούμε. Μπορεί να ήταν και δέμα μήνυμα. Σου λέει θα ακολουθήσουν και άλλοι. Με όνομα και επίθετο. Με όνομα και επίθετο, φίλε. Καλά, το στείλαμε σε αυτήν και να. Ψάξτε λίγο τις αποφάσεις. Ψάξτε λίγο ποιους έχω σε μέσα η κυρία για να δούμε κοντά εκεί είναι αυτός. Αυτό πρέπει να ψάξουν γενικότερα όλοι. Ναι, το ψάχνουν τώρα εμείς, επειδή το είπαμε εμείς. Εννοείται το ψάχνουν. Εγώ λίγο παρακολούθησα έτσι, γιατί αυτά μου αρέσουν όταν τους βλέπω ενωμένους με έναν τρόπο, με όποιον τρόπο. Ναι. Το συνέδριο μεταπολίτευση 50 χρόνια μετά που ήταν η πρώην Υπουργή Οικονομικών Γιώργος Αλογοσκούφης, Γιώργος Παπακοσταντίνου και Κλήδη Τσακαλώτος. Μπράβο, Μαρία. Ναι, όντως. Και μου έκανε εντύπωση αυτή η αυτοκριτική του Γιώργου Αλογοσκούφη. Για το 8. Για το 8. Ναι, πού να ξέρει τι θα γίνει. Που είπε ότι μετάνιωσα πάρα πολύ που είπα. Ανησυχούσα λέει για την οικονομία από την πρώτη στιγμή που ανέλαβα. Ήδη λέει από το 4 μας αποκαλύπτει υπήρχε ανησυχία. Και μετάνιωσα λέει όταν το 2008 είχα πει ότι η οικονομία μας είναι θωρακισμένη. Πάρα πολλά. Αξίζει να το διαβάσετε γιατί είναι πολλά όλα αυτά που υπόθηκαν. Και εμένα μου αρέσει γιατί καταλαβαίνουμε και κατανοούμε και την πίεση που τρώγαν αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί κανένας, εγώ το πιστεύω ακράδαντα αυτό, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, okay, δεν πήρε ένα θόκο άσχετα πώς τον πήρε για να κάνει κακό. Δεν μπορεί να καταλάβει τώρα ο καθένα τι νιώθει τώρα και πώς τι αισθάνεται. Και όταν βλέπει κάποια στοιχεία τα οποία είναι αμήλικτα, ειδικά οι αριθμοί, τα νούμερα αυτά, τι θα κάνει, πώς θα πάει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τεράστια λάθη. Νομίζω ότι σε 20 με 30 χρόνια από τώρα θα μάθουμε 100% τι γίνεται. Για να μην πιάσουμε τα σπήλαια και να πούμε ότι είναι επισκέψιμο από χθες το σπήλαιο των Πετραλώνων. Και πάλι, το οποίο άνοιξε μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα. Ξέρετε, λόγω συντήρηση που εκτελούνταν από το Υπουργείο Πολιτισμού. Συγχαρητήρια. Και σε αυτούς που έκαναν τις εργασίες
Να πούμε ότι από χθες είναι ανοιχτό. Δεν έχω πάει. Θέλω να πάμε τα παιδιά, Σμαράγδα. Κοίταξε, όταν είχα πάει εγώ με τα παιδιά, το μετανιώσαμε. Είχαν απεργία. Γιατί, Σμαράγδα? Γιατί δεν είχαν διοριστεί μισή του χωριού και είχαν διοριστεί άλλη μισή. Το μετανιώσαμε γιατί ήταν τραγική. Αλήθεια αυτό που σου λέει. Ναι. Όχι, το ξέρω, παιδιά. Δεν έχω πάει. Δεν έχω άποψη. Ήταν τόσο είπες. Παρατημένη η κατάσταση. Προφανώς εμείς πήγαμε λίγο πριν το κλείσουν. Πότε έκλεισε, έχει το διάστημα, ή δεν το λέει? Θα σου πω αμέσως. Γιατί ήταν ένα τρενάκι, ντεμεκ, κάτι. Ένας ήταν, αυτός μας πήγε, αυτός μας ξενάγησε. Αυτός σου λέει, παιδί μου. Ήτανε... Και, εμείς και δεν μπορούσες, δεν είχες πρόσβαση σε όλα. Ναι, και το ρωτήσαμε τον άνθρωπο γιατί γίνεται αυτό και μας είπε ότι το χωριό είναι σε ένταση. Μάλιστα. Ναι. Γιατί εκεί η προσλήψη ήταν λίγο περίεργη. Θεωρώ ότι το σπήλαιο αυτό, όπως και το σπήλαιο στην Πιστόινα στην Σλοβενία, είναι ότι καλύτερο σε αυτό το είδος τουρισμού που υπάρχουν τουλάχιστον στα δικά μας τα μέρη πιο κοντά. Εκεί στην Πιστόινα υπάρχει τρενάκι επίσης. 3,5 χιλιόμετρα μέσα στο σπήλαιο, 1,5 χιλιόμετρο μετά και αλληστράτη. 1,5 χιλιόμετρο μετά περπάτημα και μετά ξανά τρενάκι. Το έχουν κάνει οι Σλοβένοι εκεί πέρα, άλλη κατάσταση τελείως. Αλλά συγχαρητήρια, επισκέψιμος ο χώρος και πάλι. Προφανώς θα φέρει κάποια έσοδα. Στην περιοχή. Παιδιά, σίγουρα. Δηλαδή, οι τουρίστες έρχονται και ρωτάνε πλέον. Ναι, γιατί ισχύει. Έχουμε πλέον τουρισμό. Το για τρία χρόνια έμενε κλειστό το σπήλαιο. Ο Κώστας το ξέρει καλύτερα. Που ήρθανε μία για τη θάλασσα, ήρθανε δύο για, πάλι για τη θάλασσα. Και τώρα, επειδή το μέρος, τα μέρη τα ξέρουν, ρωτάνε. Πού να πάω, μπορώ να πάω να δω και κάτι ακόμα. Και θα βοηθήσει πολύ στη Χαλκιδική αυτό. Θα ξαναμπεί στο Things to Do. Όταν πηγαίνει στη Χαλκιδική και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, βεβαίως. Βασικά όμως θέλω να σας πάω λίγο στο πίσω θέμα, γιατί το περάσαμε λίγο μπάι. Ήθελα να προσέξετε αυτό που γράφει, ότι θα επανέλθει κάποια στιγμή ο εφιάλτης του χρέους, λέει ο κύριος Λογοσκούφης. Όχι σήμερα, όχι αύριο, αλλά αργότερα, εάν δεν γίνουν μεταρρυθμίσεις, γιατί αυτές τις μεταρρυθμίσεις τις θεωρεί ρηχές που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Αυτό. Πάμε. Μην χάσετε την απάντηση Τσακαλώτου, γιατί είναι μεγάλη, δεν μπορεί να την μεταδώσει τώρα. Ναι. Στην ερώτηση Βουρλούμη. Για τα τοπικά νομίσματα του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δεν χάνεται η απάντηση ενός ανθρώπου που ισχυρίζεται και προφανώς τον είχαμε και Υπουργό Οικονομικών, ότι γνωρίζει άριστα τα οικονομικά. Θα την κρίνουμε την επόμενη εβδομάδα αφού την ακούσετε. Βεβαίως, έτσι. 2 λεπτά είναι, δεν είναι πολύ, θα την βρείτε εύκολα. Ναι. Μάλιστα. Ο Μάικ λέει από Γερμανία: αναφερθώ, λέει, πως και εδώ, με 2 βαθμούς, μπορούσε να μέχρι Γκλάμπαχ, πως εδώ οι τιμές είναι πιο χαμηλά στη Γερμανία, γιατί το λιανεμπόριο το ελέγχουν εκπτωτικές αλυσίδες. Τι είναι αυτό πάλι? Τι είναι αυτό, το εκπτωτικές αλυσίδες δηλαδή? Τι θα πει αυτό, ρε φίλε? Πραγματικά φέρεται και εδώ. Γιατί εμείς δεν έχουμε με μία έννοια εκπτωτικές αλυσίδες? Παντού εκπτώσεις βλέπουμε. Εκπτώσεις από εδώ, εκπτώσεις από εκεί. Ναι, αλλά ίδιες τιμές. Εκεί σου λέει ότι ανταγωνίζεται ένας τον άλλο. Προφανώς. Ελέγχουν το διαβάσουμε, ναι. Εκπτωτικές αλυσίδες. Και δεύτερον, λέει εδώ, οι λιανεμποροί ζητούν από τους προμηθευτές και ελέγχουν για ποιο λόγο γίνονται αυξήσεις. Α, ελέγχουν, ρωτάει ο έμπορος, ρωτάει τον προμηθευτή. Γιατί μου το παίρνεις, φίλε, εδώ πιο ακριβά? Πώς το πήρες? Ναι. Ενώ εδώ βολεύονται όλοι, αυξάνουν την τιμή και στο τέλος ο καταναλωτής πληρώνει οκταπλάσια τιμή από ότι το γερμανικό προϊόν. Παίζει κάτι στην επικαιρότητα, ναι, για μειώσεις σε βασικά προϊόντα. 1500 προϊόντα, 10-15% είναι και το διάβασα και εγώ. Από σήμερα είναι. Ναι, άκουγα όμως βέβαια, λέει, το συνήγορο του καταναλωτή και πάλι λέει ότι δεν είναι έτσι ακριβώς. Πρέπει να το δούμε λίγο το θέμα, αν θα φανεί στην τσέπη μας. Και κατά πόσο. Καλημέρα από Μόναχο. Καλά τα λέει ο Τέιλορ. Μου γράφει ένα. Μας λέει ο Μπιλί. Και εμείς για 5-6 χρόνια ήρθαμε στην Γερμανία και είμαστε 25. Α, ωραίο. Γράφει ένα. Μας δουλεύει, σε παραγγέλνει λίγο πριν. Τι. Δεν απάντησε, λέει ο Τσακαλώτος. Απάντησε ο Τσακαλώτος. Τότε. Να, και για να δείτε πόσο άδικη ήταν όλη η κριτική που έγινε. Απλά βάλτε λίγο εσείς να ακούσετε την απάντηση. Είναι μόλις 1,5 λεπτό. Απάντησε ο Τσακαλώτος. Ο ακροτής λέει ότι δεν είπε τίποτα. Αλλά ότι απάντησε, ότι προσπάθησε να απαντήσει. Εγώ το λυπήθηκα τον Τσακαλώτο. Απάντησε τελικά ή δεν απάντησε? Όχι, δεν απάντησε. Α, στην δεν ερώτηση. Απάντησε. Μιλούσε, αλλά δεν απάντησε. Εντάξει. Για τον Αλογοσκόφη δεν μου έκανε ένα σχόλιο. Ωραίος. Αυτοκριτική. Όχι, επιτέλους. Που είπε ότι το χρέος θα το βρούμε μπροστά μας. Θα το βρούμε, βέβαια. Εννοείται. Άμα δεν κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις που λένε όλοι ότι πρέπει να κάνουμε, θα το βρούμε. Αυτό λέει ο Αλογοσκόφης, αν δεν κατάλαβες. Αν μείνουμε όσοι έχει, θα το βρούμε μπροστά μας. Εάν κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις, όμως τις οποίες δεν θέλουμε εμείς. Ναι, Έλληνες, εγώ το κατάλαβα. Α, εγώ το αλλά κατάλαβα ότι πάλι αυτό, ναι, που είπε ο κ. Αλογοσκόφης, γιατί και πιο πριν το τονίζει, ότι λέει ότι μέχρι τώρα οι κυβερνήσεις της μεταπολίτευσης επί της ουσίας προσπαθούσαν. Να πάρουν επάνω τους τη μεταπολίτευση. Ποιος έφερε τη μεταπολίτευση? Αντί να κάνουν σωστή διαχείριση πόρων, ναι, και, ναι, κρατικών κονδυλίων κτλ. Πολύ σωστό, πολύ σωστό. Λέει ο Αλογοσκούφης ότι αν δεν προχωρήσουμε όλο το πλέγμα με τα ρυθμίσεων που είχαν τα 3 μνημόνια, θα ξαναβρούμε μπροστά μας το χρέος. Ναι. Ο Παπακοσταντίνου, γιατί ερωτήθηκε, εγώ απορώ. Εκείνο το πρώτο τρίμηνο, είχα μια συγκεκριμένη ερώτηση. Δεν το είδα την.
Δεν το. Δεν θα σπάνε. Λοιπόν. Εντάξει, το καλό να γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Ναι, μιλώντας λέει για την περίοδο της κρίσης, το βρήκε Άρη. Όχι, όχι. Εγώ λέω ότι είναι καλό να γίνονται τέτοιες συζητήσεις, γιατί γίνεται και μια ενδοσκόπηση λίγο στο πολιτικό σύστημα και καταλαβαίνουμε κι εμείς. Εντάξει, άλλες φορές όσα θέλουμε να καταλάβουμε. Σωστό. Κοιτάξτε. Και ένα από τα πιο κρίσιμα συμπεράσματα είναι ότι όλοι αντιμετώπισαν τα ίδια προβλήματα με τον ίδιο τρόπο. Απλά είπαν στον λαό, στους ψηφοφόρους τους, ότι είχαν άλλο τρόπο. Άκου τώρα τι λέει. Ο κύριος Παπακοσταντίνου, έτσι, για την περίοδο της κρίσης, εκτίμησε λέει ότι το πολιτικό σύστημα της χώρας συνολικά ποτέ δεν θέλησε να δει την αλήθεια κατάματα. Είχαμε λέει μια κυβέρνηση η οποία επέλεξε να κάνει το μόνο δυνατό εκείνη τη στιγμή και αυτό φάνηκε γιατί όλες οι κυβερνήσεις στη συνέχεια ακολούθησαν τον ίδιο καμβά. Mm-hmm. Τότε όμως ήμασταν λέει οι προδότες που πουλούσαν τη χώρα, υπέταξε και το καρφί του. Ο κύριος Παπακοσταντίνου είπε ότι η απόφαση για την οποία ο ίδιος μετάνιωσε ήταν το επίδομα αλληλεγγύης, το οποίο ήταν καλή κίνηση, λέει, δημοσιονομικά. Αλλά κακή πολιτικά. Δημοσιονομικά δεν ήταν καθόλου καλή. Διότι το ίδιο διάστημα είχαμε να δώσουμε 1,3 δις σε ομόλογα, τα οποία δεν τα πληρώσαμε. Γι' αυτό και πήγαμε σε όλη αυτή την ιστορία. Προτιμήσαμε να δώσουμε επιδόματα αλληλεγγύης. Ναι. Να σου θυμίσω, ο προηγούμενος υπουργός αγροτικής ανάπτυξης, αν το μπορούμε να το πούμε έτσι, ο Χατζηγάκης του Καραμαλή, είχε και εκείνος εκείνη τη δόση, το 1,3 να δώσει, και το έκαναν επίδομα 1 δις στους αγρότες. Ναι. Το 2006. Το 6. Λοιπόν, αυτό το χρέος μετακυλίστηκε στον Παπακοσταντίνου, ο οποίος και αυτός δεν το πλήρωσε. Και κάποια νύχτα δεν είχαμε πληρώσουμε συντάξεις σε μετρητά τον Μάιο του 2009 και πήγαμε στις Κάνες. Θυμάστε τι έγινε? Κοίτα, πάντως για μένα αυτό το οποίο κρατάω είναι ότι στην ερώτηση, όταν και οι τρεις υπουργοί, οι πρώην υπουργοί οικονομικών, κλήθηκαν να μοιραστούν από μια απόφαση για την οποία έχουν μετανιώσει. Ναι. Ο κύριος Ακαλώτος ανέφερε την προκαταβολή φόρου ως τη χειρότερη από τις επιλογές που αναγκάστηκε να εφαρμόσει. Ήτανε. Ο κύριος Παπακοσταντίνου το επίδομα αλληλεγγύης, το οποίο ήταν μια καλή κίνηση δημοσιονομικά αλλά κακή πολιτικά. Και ο κύριος Αλογοσκούφης τη δήλωση ότι η ελληνική κοινωνία, όπως είπε Μαράγδα, ήταν θωρακισμένη. Πολύ ωραία. Και διευκρίνησε όμως ότι απευθυνόταν στις αγορές προκειμένου να τις καθησυχάσει. Αυτές οι τρεις παραδοχές των υπουργών οικονομικών, των πρώην υπουργών οικονομικών, θεωρώ ότι κάνουν ένα. Καθρεφτίζουν όλα αυτά που ζήσαμε. Πολύ σωστά. Και οι τρεις μετανιώσανε, δηλαδή για ποσά που δώσανε στην κοινωνία και δεν πληρώθηκαν οι δημοσιονομικές. Πήραν από πού? Ο Τσακαλώτος που είπε την προκαταβολή φόρου. Ναι, προκαταβολή φόρου, ναι. Από ό,τι ο κύριος Τσακαλώτος πάντως είπε και αυτός αρκετά, γιατί λέει αυτό που τον στεναχώρησε περισσότερο από όλα ήταν το κόστος που λέγανε ότι είναι γελίο και ασόβαρο να μιλάμε για κόστος 86 δισεκατομμυρίων για την πρώτη διαπραγμάτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Απέδωσε λέει μάλιστα στους Ευρωπαίους αξιωματούχους πολιτικά κίνητρα. Η Ευρώπη λέει ήθελε την ήττα της αριστεράς. Ήταν λίγα τα πράγματα που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Εντάξει, είναι ανάγνωση του κυρίου Τσακαλώτου αυτή. Ναι. Εντάξει, δηλαδή όταν για αυτό το έργο, το συγκεκριμένο, υπάρχει δήλωση Μητσοτάκη από τη Βουλή το 90 κάτι, ότι έτσι πως πάμε θα έρθει το Δουνουτού. Υπάρχουν όλες μετά και οι κυβερνήσεις. Υπάρχουν οι κυβερνήσεις μεταγενέστερες, οι οποίες λένε για προβλήματα. Βγαίνει το 2004 ο Καραμαλής και λέει δεν μπορούμε να δώσουμε παραπάνω. Εγώ βγαίνω με το σύνθημα ότι θα μαζευτούμε. Μετά υπήρξαν τα λεφτά που δεν υπήρχαν. Μετά ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή αυτός ο κύκλος μεταπολίτευσης νομίζω ότι με το Μητσοτάκη τελειώνει πολιτικά. Εμένα αυτό είναι το σχόλιο μου. Δηλαδή ότι η Ελλάδα. Το έχει ζήσει αυτό το έργο πλέον. Κοίταξε, αυτά τώρα τα λέει και ο κύριος Παπακοσταντίνος, αναφερόμενος λέει στα διδάγματα της χώρας, από την κρίση, λέει. Πάλι καλά, λέει, να μετράμε και να προσέχουμε. Όμως δεν μάθαμε, λέει, πραγματικά. Διότι το αφήγημα γύρω από την κρίση εξακολουθεί να είναι προβληματικό. Άλλες χώρες μετά από κρίσεις έχουν φτιάξει επιτροπές αλήθειας. Το μεγάλο στίχημα είναι να αλλάξει η πολιτική κουλτούρα και να λαμβάνονται, ανεξάρτητα ποια είναι η κυβέρνηση, οι απαραίτητες, λέει, αποφάσεις. Πραγματικές λύσεις, ναι, πραγματικές λύσεις. Αυτό που θέλει ο κόσμος βασικά, δεν θέλει κάτι διαφορετικό. Να. Σου λέει να ζοριστούμε, ζοριστήκαμε, φάγαμε την κρίση, μνημόνια κτλ. Πάμε λίγο, ρε παιδιά. Για τώρα να μην σας τα πούμε εμείς όλα, μπορείτε να το βρείτε εύκολα. Να όχι, καλή συζήτηση, καλή συζήτηση. Το σπήλαιο, λέει ο Χρήστος, το πετρελαίο το έκανε προς ενημέρωση. Λέει, να ξέρετε, προέκταση επεκτάθηκε για 400 μέτρα. Μπράβο. Ίσως και παραπάνω. Είναι πανέμορφο, έχει πάρα πολλά μέτρα τα οποία δεν τα έχουν εξερευνήσει. Πηγαίνει από όσο θυμάται άλλα 2 χιλιόμετρα. Απλά είναι πολύ δύσβατο το κομμάτι εκείνο εκεί. Γενικά αξίζει να πάτε. Καλημέρα, καλό μήνα, Χριστάρα μου, να είσαι καλά, φίλε. Ο Μάνος, μεταξύ άλλων, τα οποία δεν έτσι θα το διαβάσω αυτή τη στιγμή, λέει. Ορισμένα μηνύματα δεν διαβάζονται, παιδιά. Πιο φθηνά θα πολλούνται από σήμερα ευρευτικές τροφές. Κατά 17% πιο φθηνά, όχι αστεία. Το θέμα είναι ότι έχουν ήδη αυξηθεί κατά 78% το προηγούμενο διάστημα. Ενώ τα Ελληνόπουλα πίνουν το πιο ακριβό βρεφικό γάλα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Είδες όμως τι σου είναι επικοινωνία, λέει ο φίλος.
Εντάξει, ότι έχουν αυξηθεί, πάρα πολύ. Πάντου. Και πλαφών νομίζω, ε. Θα μειωθεί κατά 15% το βρεφικό γάλα. Σε κάποια προϊόντα, ναι. Για το, ναι, για το βρεφικό συγκεκριμένα το λέω. Πάντως μας έχουν στείλει δύο ακροατές, δύο φίλοι. Εγώ τώρα κοιτάω το μήνυμα του Αστέριου. Τα ονόματα των ανθρώπων που χάθηκαν στα Τέμπη. Και πραγματικά η συντριπτική πλειοψηφία είναι από ανθρώπους μέχρι 24-28 χρονών, ας πούμε 29. Ναι, ναι. Εντάξει, δηλαδή, okay. Λοιπόν, και εσύ μια την αγνοούμενη, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα, λέει, καλή ακρόαση μας, λέει ο Κώστας. Τα 45 άτομα, όχι 46, 47. Εντάξει, ρε παιδί μου, είχε 48, μέσα πολλές ηλικίες. Και πολλούς νέους ανθρώπους. Είναι γύρω. Απ' όλα το έλεγα να μην παρεξηγηθούμε, μην νομίζει κανείς ότι έγινε καμιά εκδρομή, πούμε, σχολική. Καταλάβεις. Είχε και ανθρώπους που ήταν πάνω από τα 60, και 62, και 65, δεν θέλω και 67. Να το συζητήσω μέχρι το 38, αλλά δεν έχει σημασία καμία. Αλλά εγώ θα σου το πάω μέχρι το 49, 56. Εντάξει. Και μετά πάμε 57, 59. Δεν έχει για μένα καμία σημασία, το παραλαμβάνω. Καμία απολύτως. Λοιπόν, αυτά, όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για τις απόλυτες νέες παραγωγικές ηλικίες της Ελλάδας. Ναι. Σε 15 μέρες βρέθηκε και αναλύθηκε το περιεχόμενο του φακέλου που εστάλει στη δικαστία. Ένας χρόνος δεν είναι αρκετός για να μάθουμε τα υγρά στοιχεία του δεύτερου τρένου. Μπράβο, Φέδων, μας λέει ο Κωνσταντίνος. Ο Κώστας λέει: καλημέρα, παιδιά. Δηλαδή, τώρα θα κάνουμε σύγκριση μνημείων. Επειδή στο Δήμο Αθηναίων δεν είναι ο Μπακογιάννης και είναι ο Δούκας. Όχι, μόνο. Συζητάμε. Απλά έχει κάτι περιμίες που λέει: Όπου λαϊκισμός και Βασίλο πρώτη. Και θυμόμαστε μερικούς τύπους τέτοια μέρα. Δεν είναι κακό να τους θυμόμαστε. Πάμε τώρα στο παράδειγμα σας πω. Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Τα λεπτά είναι 22 πριν από τις 8. Ακούτε τρεις λαλούν από τις 6 εδώ στο Μετρόπολης 95,5 με τη Μαράγδα Μπασάκη, τον Άρη Παναγιωτή, τον Κώστα Βαραγιάννη. Μαζί μας βεβαίως η Φιμπραν. Τώρα το θυμήθηκα, η κορυφαία εταιρεία, η οποία έρχεται με δύο κορυφαία μονωτικά υλικά τα οποία παράγονται στη χώρα μας. Με τα οποία δεν κερδίζουμε μόνο σε θερμομόνωση, αλλά και σε αντοχή της κατασκευής, προστασία. Ειδικά το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, το οποίο εντάσσεται στο επιδοτούμενο πρόγραμμα Εξοικονομώ, με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, μας δίνει 6 ωφέλη σε ένα σύστημα. Θερμομόνωση, πυροπροστασία, εχομόνωση, υψηλή θερμική αδράνεια, διαπνοή του κτηρίου και χαμηλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Στην τηλεφωνική γραμμή τεχνικής υποστήριξης, η οποία είναι δωρεάν, 890.000, όλες οι ερωτήσεις σας σχετικά με τη δική σας περίπτωση, και στο www.fibran.gr, όλη η γκάμα προϊόντων της Fibran. Κίνηση, χαμός σήμερα. Σήμερα βρέχει και έχουμε σφινώσει. Βγήκαν όλα τα σαλιγκάρια. Βγήκαμε όλοι έξω. Περιφερειακή από το Παπαγεωργίου με κατεύθυνση ανατολικά έχει δύο κομμάτια. Το ένα είναι μέχρι και μετά την έξοδο βεβαίως προς Πεύκα. Και εκεί έχει και ένα σταμάτημα. Κάπου στην έξοδο λίγο θα σταματήσετε για λίγη ώρα. Μποτιλιαρισμένοι. Στα υπόλοιπα με χαμηλές ταχύτητες. Και ένα δεύτερο στην είσοδο για Τριανδρία. Εκεί μπουκάρουμε όλοι μαζί προφανώς. Και από την άλλη πλευρά είναι πιο κάτω σήμερα το ζήτημα. Στην έξοδο από Τριανδρία ξεκινάει. Με κατεύθυνση δυτικά πάντα, από την έξοδο για Τριανδρία και λίγο πριν την έξοδο για Ζεστοχώρη, ολοκληρώνεται το πρόβλημα. Τελειώνουμε εκεί. Η Όλγας γεμάτη. Η Ιγνατία στα Φανάρια. Μάλιστα. Να πούμε ότι έχουμε πρεμιέρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κλειστού Στίβου. Γλασκόβη. Γλασκόβη, με παρουσία Ελλήνων αθλητών. Σήμερα για την Ελλάδα, ποδαρικό κάνουμε με τον Ιφαντόπουλο στα προκριματικά των 60 μέτρων. Ενώ την Ντόγλου αύριο στις 12 ώρες Ελλάδα. Α, κλειστό είναι. Κλειστό, ε. Ναι, κλειστό. Ναι, ναι. Πάει να υπερασπιστεί τον τίτλο του Παγκόσμιου Πρωταθλητή. Πόσο έχει φέτος ο Ρίγκο, πήδηξε που έχει. Νομίζω πρώτος αγώνας είναι. Είχαμε το Πανελλήνιο. Όχι, εγώ. Όχι, ένα 8-0-8. Όχι, τι ήταν. Το 25, κάτι έκανε. Κάτι είχαμε το Πανελλήνιο πριν από κάνα δύο εβδομάδες. Θα δούμε τώρα. 12 η ώρα πάντως αύριο ο Τεντόγλου. Μακάρι το παιδί. Θυμήθηκα εκείνο το φιάσκο με τα παπούτσια, ρε παιδιά. Ναι, ρε. Τι τρομερό ήταν και εκείνο. Που στον ίδιο αγώνα που τον ακύρωσαν έτρεχε. Πηδούσε μάλλον και ακόμη ένας συναθλητής του με τα ίδια παπούτσια, απλά ήταν άλλο χρώμα. Είχε σκάσει ο Μίλος. Ναι. Είχε σκάσει με τον. Ήταν συγχρονιστικό αυτό. Και μετά πηγαίνει, γιατί του είχαν ακυρώσει ένα άλμα που είχε κάνει στα 8.39. Και του το ακυρώνουν αυτό και τα παπούτσια. Αλλάζει παπούτσια και πηδάει 8.41. Ναι. Είναι αισιόδοξε οι πρώτες δηλώσεις του πάντως για αύριο. Γιατί το ρώτησαν και είπε: δοκιμασμένο ταρτάν. Πηδάω καλά σε αυτό. Μακάρι το αγόρι. Το έχει το ταρτάν. Εκεί το κατέκτησε. Μάλιστα. Πάμε Super League. Βεβαίως. Πάμε σιγά σιγά για να δούμε τι γίνεται. Είναι αγωνιστική. Τόσο αξιόπιστο αυτό το πρωτάθλημα. Εννοείται. Που όλα τα μάτς γίνονται την ίδια ώρα. αυτό το κοίταξε. Είναι παράδοση. Ήθιστε. Ναι. Τελευταία αγωνιστική. Μέχρι πόσα μπορούμε να δούμε. Δύο. Τώρα εξαρτάται. Αν πάμε σε ένα sports καφέ το οποίο έχει 4-5 οθόνες. Ναι. Αλλά δεν ξέρω αν μπορούν κιόλας.
Όχι, να παρακολουθήσει πάνω από δύο δεν μπορεί, δεν γίνεται. Στη Θεσσαλονίκη λογικά θα έχει το Άρη ΣΑΕΚ και το Λαμία ΠΑΟΚ. Λογικά, έτσι. Ναι, λογικά. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται. 7,5 ώρα τα παιχνίδια, 26η αγωνιστική. Το κάθε ένα με τη δική του ξεχωριστή σημασία, γιατί γίνεται χαμός και στην κορυφή και στον πάτο, αν θέλετε, τη βαθμολογία. Ουρά, ουρά. Στην ουρά, οτιδήποτε. Λοιπόν, Όφη Παναθηναϊκός. Το παιχνίδι έτσι τα λέμε με αυτή τη σειρά. Γιατί δεν πα αλφαβητικά. Άρη ΣΑΕΚ. Ναι. Εντάξει, πάμε αλφαβητικά όπως θέλετε. Όπως το έχει η Super League. Εγώ το βλέπω από αλλού. Λοιπόν, πάμε έτσι. Πάμε έτσι. Και το πιο σημαντικό παιχνίδι της αγωνιστικής. Άρη ΣΑΕΚ. Εγώ θα δώσω γκολ-γκολ και δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει χ σε αυτό το παιχνίδι. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει νικητής. Και αν υπάρξει νικητής, θα είναι ο Άρης. Ναι. Τι θέλουμε, λέμε, τι βλέπουμε. Όχι. Καλά, εγώ τι και θέλω. Εγώ τον Άρη θέλω, αλλά. Εσείς τον Άρη θα παίξετε. Τον Άρη θέλουμε, φυσικά. Εννοείται. Ωραία. Καλή ομάδα η ΑΕΚ. Για ευνόητους λόγους. Έχω το νου μου. Αλλά δεν νομίζω να σας πω την αλήθεια. Η αίσθησή μου είναι ότι. Αλλά τα τελευταία χρόνια έχω μια ιδιαίτερη σχέση με την ΑΕΚ σε σημαντικά παιχνίδια. Ναι. Τώρα για τον Άρη δεν είναι και πολύ σημαντικό, είναι όμως για την ΑΕΚ. Γι' αυτό λέω. Αυτό ακριβώς. Ωραία. Η ΑΕΚ είναι σαν να ξεκινάει από ήττα. Σωστά. Το λέω καλά. Από το πρώτο λεπτό η ΑΕΚ κυνηγάει το σκορ. Το λέω καλά. Το λες καλά. Γιατί με την ισοπαλία. Γιατί θέλει νίκη. Γιατί χρειάζεται την νίκη. Άρα τι κάνεις σε την περίπτωση, πιέζεις ψηλά, να κλέψεις μπάλες κτλ. Αλλά αφήνεις χώρους. Αφήνεις χώρους, αλλά. Μάλλα. Ελάτε εδώ. Να τα πούμε την Κυριακή το βράδυ. Μακάρι. Πάμε στο άλλο παιχνίδι. Ωραία. Λοιπόν, τι να πούμε. Θες όφη Παναθηναϊκό. Πιάσουμε Παναθηναϊκό. Όφη Παναθηναϊκό. Πάμε, όφη Παναθηναϊκό. Πάμε με τους τέσσερις μωρέ που κυνηγάνε το πρωτάθλημα. Όφη Παναθηναϊκό. Έχει ένα ζόρι όφη. Θεωρώ ότι έχει σωθεί μετά την έλευση του Τραγιανού Δέλα. Βλέπω διπλό του Παναθηναϊκού. Δύσκολο, αλλά θα το πάρει ναι. Το Παναθηναϊκός. Λες ότι με τους 24 βαθμούς δηλαδή έχει ένα μαξιλάρι. Εγώ θεωρώ ότι. Μπράβο, ναι, αυτό ακριβώς. Ναι, ότι ο Παναθηναϊκός έχει. 6 βαθμούς πάνω από αυτόν που πέφτει, να το πούμε έτσι. Ναι, δηλαδή εκτιμώ ότι 4 βαθμοί οι οποίοι κατακτήθηκαν από τον Όφη με την παρουσία του Τραγιανού Δέλα. Okay. Πιστεύω ότι τον έσωσαν κιόλα τον Όφη. Σου γεμίζει ένα ντομάτι Όφη. Δηλαδή στα play out, νομίζω ότι με τον Πανσεραϊκό, ξέρω εγώ, με τον Βόλο, με τον Πανετολικό, θα έχει τι. Έχει το μαξιλαράκι αυτών των βαθμών. Εγώ θεωρώ ότι δηλαδή, κάποια παιχνίδια θα τα πάρει off. Δεν γίνεται να τα πάρει. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Δηλαδή, αν δεν είχε πάρει αυτού του 4 βαθμού, θα σου έλεγα ότι είναι λίγο ζώρικο και off. Εκτιμώ όμω ότι μετά από αυτά τα αποτελέσματα δεν θα έχει θέμα. Πιστεύω όμω ότι ο Παναθηναϊκός θα περάσει. Αν περάσει ο Παναθηναϊκός, θα περάσει πάρα πολύ δύσκολα. Δεν με πείθει εμένα ο Παναθηναϊκός προσωπικά. Ακόμη τουλάχιστον. Δεν με πείθει. Εγώ το έχω ξεκάθαρο ότι θα περάσει ο Παναθηναϊκός. Ξεκάθαρο. Και εγώ να σου πω να έρθει, γιατί βλέποντα την εικόνα και του Όφη με τον Βόλο προχθέ. Δεν ήταν καλός. Δεν ήταν καθόλου καλός, παιδιά. Καλός. Εντάξει, τα 4 γκολ τώρα νομίζω ότι ήταν παραπλανητικά. Στο πρώτο παιχνίδι του Δέλα, εννοώ, στην Κρήτη. Αλλά προχθές η εικόνα που προηγείται κιόλας ο Όφη, νομίζω. Ναι. Έτσι, προηγείται ο Όφη και τρώει 3 γκολ, παιδιά, με κατεβασμένα χέρια. Δεν ήταν καλός, όχι. Και ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο σερνότανε. Ο Δέλας ήταν, δηλαδή, φαινόταν στη μορφή του. Ναι. Ήταν απογοητευμένος. Δεν ήταν καλός. Δεν μου γεμίζει εμένα το μάτι ο Όφη ότι μπορεί να αντισταθεί στον Παναθηναϊκό. Μας δίνει πάσα και να πάμε στο επόμενο παιχνίδι. Ωραίο. Νομίζω ο πρώτος ακράδαντος άσος του κουπονιού, αν θέλετε, της αγωνιστικής, Ολυμπιακός Βόλος. Εδώ δεν πιστεύω ότι χρειάζονται έτσι προγνωστικά ιδιαίτερα. Εκτιμώ ότι ο Ολυμπιακός θα κάνει περίπατο σε αυτό το παιχνίδι. Mm. Θα το πάρει το παιχνίδι αυτό. Καίγεται ο Βόλος, ο οποίος μετά την νίκη μπορεί να πει ότι αισθάνεται πιο άνετα. Με το Πανετολικό λέγαμε ότι εύκολα θα το πάρει το διπλό, γιατί σιγά το Πανετολικό και ίδρωσε. Μα δεν είναι σιγά ο Πανετολικός, παιδιά. Έδειξε ο Πανετολικός. Για τον Ολυμπιακό, λέμε. Α, για τον Ολυμπιακό. Ναι, όταν παίζει ο Ολυμπιακός Πανετολικός, τι θα πει τώρα. Ο Πανετολικός θα πάρει αποτέλεσμα. Εντάξει, ναι, αλλά είναι μια ομάδα ο Πανετολικός που μπορεί να σου κάνει τη ζημιά με το σύστημα που παίζει ο κ. Πετράκη, με 8 πίσω, δηλαδή με το ταμπούρι. 8 πίσω, εγώ 4. Δηλαδή, φαντάσου, ο Άρης έβαλε 4. Εντάξει, αλλά μπορεί να κάνει 25 ευκαιρίες και να μην πει, ρε παιδί μου. Ναι. Έτσι. Αλλά νομίζω ότι είναι ο πιο στάνταρ άσο αυτό. Πάμε μετά Λαμία ΠΑΟΚ. Εδώ. Εδώ, τώρα... Παρόντες Κουλιεράκης με ΙΤΕ που καπώντες. Εξέτησαν. Παρόντες ξανά. Κοτάρσκι Μπάμπα. Βεβαίως. Και Κοτάρσκι και Μπάμπα και Τάισον. Πανέρχεται και ο Τάισον, ναι, δεν είναι κάτι. Ναι, πλήρης ο ΠΑΟΚ. Ναι, και θα λείπει ο ΣΒΑΠ που εκτεί η ποινή. Το πλήρης ο ΠΑΟΚ, ξέρεις τι είναι λίγο. Περίεργο να το πούμε, γιατί μέσα στη βδομάδα έχει το παιχνίδι με την Δυναμό. Άρα δεν ξέρεις τώρα τι αλχημίες θα δούμε στην τετράδα. Θα βρεις μια Λαμία όπως δεν τη βρήκαμε όλοι μέσα στη χρονιά, χωρίς το καλύτερο της παίχτη. Ναι, όχι μόνο ΠΑΟΚ, βέβαια δεν τη βρήκε ο. Ποιος άλλος τη βρήκε. Η ΑΕΚ. Δεν τη βρήκε μόνο ΠΑΟΚ χωρίς το καλύτερο. Η ΑΕΚ, παιδιά, ήταν τι. Τον είχα γνωρίσει ως τιμωρημένο. Ναι, Καρλίτος και Τσιλούλης επίσης. Ναι, ο Τσιλούλης αυτό δεν πήρε με μεταγραφή. Δεν το ξέραμε, μετά το μάθαμε αυτό. Φαντάζεσαι να το μαθαίναμε μετά και να έπαιζε. Ναι, άντε. Ποιο ήταν καλύτερο.
κανείς αυτό δεν που ξέρει. Έγινε. Όχι, ρε παιδιά, αυτό που έγινε. Κανονικά... Δηλαδή, φαντάζε να κέρδιζε η ΑΕΚ και μετά να μας έλεγε ο Βόκολος, ξέρετε, ο Τσιλούλης σήμερα που έπαιζε μαζί μας ήταν παίκτης ΑΕΚ. Γι' αυτό θέλω να το φάνε. Οπότε γιατί... καλύτερα, ρε παιδιά, που το είπε. Μπας με τόση. Λοιπόν, θα το πάρει το μάτσο πάω. Είναι Γολγοθάς non-stop αγώνων. Συνεχίζεται για τον Λαμία πιανού μπλοκ υποστηρίζει, λέτε. Α, δεν παίρνω αυτή τη τέτοια. Άμα πάμε με τον κύριο Αλαφούζο, θα πούμε ότι είναι τη ΑΕΚ. Αλλά δεν θέλω να μπω σε αυτή τη λογική. Ξεκάθαρα ΑΕΚ. Ξεκάθαρα. Άρα θα το χτυπήσει το παιχνίδι. Ξεκάθαρα επίση. Βασικά τώρα μια και είπαμε για Ζάγκρεπ. Οριστικά χωρίς φιλάθλους στην Κροατία. Ναι, ναι, ναι. Λογικότητα. Έχει κλείσει αυτό, απόφαση της UEFA, η οποία έκανε εγκόμια πάλι και πάλι στον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ έγραψε η UEFA στην επίσημη ιστοσέλιδα της, κρατάει ψηλά την ελληνική σημαία. Μπράβο τον ΠΑΟΚ. Μπράβο τον ΠΑΟΚ. Όχι μόνο φέτος, θα έλεγα εγώ. Καλά, ναι, γι' αυτό και πάλι, γι' αυτό το λέει ναι. Και έτσι. Και πάλι. Τώρα. Τώρα δηλαδή, αν πάμε στα λογικά, η βαθμολογία την Δευτέρα θα είναι. 61 θα έχει ΑΕΚ, 60 θα έχει ο ΠΑΟΚ, 58 θα έχει ο Παναθηναϊκός, 57 θα έχει ο Ολυμπιακός. Ναι, ναι, ναι. Άρα περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον κυρ-κυρ-κυρ την κλήρωση των play-off τη Δευτέρα το μεσημέρι, όπου θα φανούν πολλά. Σωστός. Δεν μπορούν να παίξουν ο ΠΑΟΚ Ολυμπιακός μεταξύ τους στα πρώτα παιχνίδια, έχουν τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Οπότε θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, παιδιά, γιατί θα είναι full of derby. Εννοείται. Δηλαδή, εγώ περιμένω. Θα έχει σίγουρα Άρη ΑΕΚ ή Άρη Παναθηναϊκό ή ΑΕΚ. Έτσι πως είναι, ναι. Σωστό. Περιμένω. Και Λαμία με ΠΑΟΚ και με Ολυμπιακό. Κωστή, να δω... Ο ΠΑΟΚ θα παίξει στην έδρα του σε κάθε περίπτωση. Ναι, στην έδρα του. Και Ολυμπιακός. Ναι. Και Ολυμπιακός. Να δω αλλαγές από Άκη Μάντζιο. Αλλαγές για... που είναι, για ποιο πρόγραμμα. Για το ντέρμπι που έρχεται. Περιμένω να δω. Γιατί δεν πήρε ούτε από Ζούλ αυτά που ήθελε, ούτε από Ρώσου. Καλά, από Ζούλ είχε να παίξει για δύο μήνες. Ναι, περίμενε περισσότερα πράγματα. Τους προετοίμαζε αυτούς τους παίχτες και δεν πήρε. Βέβαια, έχουμε τον καλό Μάνου Γκαρθία, έτσι. Αν δεν νομίζω να τον δεις. Δεν νομίζω να τον δω καθόλου. Λίγο. Άντε, καλά. Και το Μωρόν και το Μανού Γκαρθία, λίγο θα τους βλέπετε αυτούς μέχρι το τελικό. Mm. Έτσι, ξέρω ότι θέλετε να τους βλέπετε, πας γιατί είναι λίγο μπαλίτσα. Καλά, εσείς είστε πραγματικά. Εντάξει, είστε τέλεια, ρε παιδί μου, αλλά οι άλλοι, ας πούμε, που δεν έχουν. Ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι. Και εγώ, αν ήμουν μάτζο, θα πήγαινα πολύ συντηρητικά. Όχι χωρίς κανένα ενδιαφέρον, αλλά συντηρητικά. Καλά, υπάρχει ένα κίνητρο μεγάλο. Διότι με νίκη, να σου πω εγώ, με νίκη του Άρη τη ΑΕΚ με τα δεύτερα. Ναι. Έλα μετά να μου πει τη Δευτέρα τι πρωτάθλημα είναι αυτό. Επαναλαμβάνω. Με νίκη του Άρη τη ΑΕΚ με τα δεύτερα. Δεν το βλέπω. Ελάτε. Εγώ άλλο είπα. Κάνω ένα υποθετικό σενάριο. Δεν είπα ότι έχω κίνητρο. Μα ποιο είπε ότι ο Άρης δεν είναι αξιόμαχο. Πάρα πολύ. Κάτρον, άλλο ταξιόμαχο. Αυτό που λέγαμε, σε. Άλλο ταξιόμαχο. Ούτε στα play-off μας βάζατε. Ναι, μπορεί όμως ο Άρης να πάρει ένα ντέρμπι. Κατά τα προγνωστικά του Ραπτόπουλου, ο Άρης πρέπει να έχει 7 βαθμούς. Και όχι 41. Δεν ξέρω τι λέει ο Δεν ασχολούμαστε με άλλε εκπομπέ. Οπότε υπάρχει ένα πολύ μεγάλο για μένα κίνητρο για την ομάδα μου. Διότι αν πάω με δεύτερα, κερδίσω την επίδοξη πρωταθλήτρια, τη Δευτέρα θα κάνω μια ωραία κουβέντα τι είδου προτάσμα είναι αυτό. Κανονικό. Πώς κανονικά. Όλοι χάνουν. Όταν μια ομάδα που κερδίζει με τα δεύτερα την πρώτη που έχει 20 βαθμούς διαφορά και έχει και 40 εκατομμύρια διαφορά, προφανώς δεν είναι κανονικό. Καλά, δεν είναι γεγονός τώρα. Προφανώς δεν είναι κανονικό. Όλοι όταν θα γίνει γεγονός, λέω. Και εγώ. Όλοι κερδίζουν. Ναι, εντάξει, τώρα θα το δούμε. Τώρα, εμείς, τώρα... Όλοι χάνουν. Και μάλιστα τι παιχνίδι. Όλοι χάνουν και όλοι κερδίζουν από πιο αδύναμες ομάδες. Το έχουμε δει παντού και το βλέπουμε συνέχεια στο ποδόσφαιρο. Και όπως επίσης. Άλλες υποχρεώσεις έχει μια ομάδα. Καλά, ρε παιδιά, εγώ είπα την άποψή μου, μην μαλώνετε. Άλλες υποχρεώσεις έχει μια ομάδα που πάει για το πρωτάθλημα, άλλες υποχρεώσεις έχει μια άλλη ομάδα που έχει πιο ελεύθερο. Ωραία, αυτό χρόνο. Πήγαινε να το πεις μετά τη Δευτέρα σε έναν Κινέζο που απλά βλέπει ποδόσφαιρο παγκόσμιο, ότι μια ακριβώς. Ομάδα έχει 58 βαθμούς και η άλλη 40. Ναι. Και αυτές οι δύο ομάδες με τα δεύτερα η μία κέρδισε την άλλη. Κάτι δεν απαγορεύεται αυτό το πράγμα, τι είναι δηλαδή αυτό. Και μάλιστα η άλλη. Ποια δεύτερα, έχει δεύτερα. Πώς δεν έχω. Αυτό τι είναι τώρα. Όλοι έχουν δεύτερα. Ναι, αυτό δεν μας λέει κάτι. Εμένα μου λέει, ρε παιδί μου, εγώ λέω την άποψή μου, αν δεν σου λέει είναι θέμα άλλο. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στο ποδόσφαιρο αυτό. Δηλαδή, τι να πούμε, μπορεί η Μπόρμουθ να πάει στη Σίτη και να πάρει διπλό. Και τι μας λέει αυτό. Και να καίγεται η Σίτη να πάρει το πρωτάθλημα. Γιατί δεν έχουν γίνει κηδείες τέτοιες. Κηδείες. Πότε ρε παιδιά. Πέρυσι, η Ντόρτμουντ. Τελευταία αγωνιστική. Στην πρωτάθλημα της Γερμανίας. Όχι, δεν γίνονται. Για εμάς τους Αριανούς θα είναι μια ωραία κουβέντα τη Δευτέρα. Αν κερδίσω με τα δεύτερα την ΑΕΚ που καίγεται για το πρωτάθλημα. Τι πρωτάθλημα είναι αυτό. Όταν αυτές οι δύο ομάδες θα έχουν 20 βαθμούς διαφορά. Αυτό να προσπαθεί να βρει ένα κίνητρο για το μάτσα, καταλαβαίνω. Απλά δεν είναι έτσι. Προφανώς ξέρεις, αλλά. Την κουβέντα δεν την κάνουμε. Δεν είναι αυτό το τέτοιο το έργο τώρα. Για εσάς, τους Αριανούς, ναι, ναι. Τη Δευτέρα, αν γίνει αυτό, θα είναι να τραβάτε τα μαλλιά σας για όλους τους βαθμούς που χάθηκαν. Δεν ξέρω πώς χάθηκαν. Γι' αυτό σας λέω, θα συζητάμε τι πρωτάθλημα είναι αυτό. Να, εντάξει. Κατάλαβες. Τώρα με πιάσατε τώρα. Τι πρωτάθλημα είναι αυτό. Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Διαιτητικές σφαγές γίνανε πάρα πολλές. Πάμε στα ματς. Λοιπόν, 24 Μαΐου του 25, κοίτα μακράν. Περίμενε καλά, έχουμε κι άλλα ματς. Τι ματς. Λοιπόν, για να δούμε, πάμε στο Κεφισιά Πανετολικός. Πάμε στο Κεφισιά Πανετολικός. Οχ, οχ, οχ.
Χ το βλέπω με ροπή προς τον Άσο. Γιατί ο Πανετολικός πιστεύω ότι σε αυτό το μάτς και ο Πανετολικός δεν πιστεύω να τα δώσει όλα. Γιατί ο Πανετολικός έχει νομίζω και αυτός το παιχνίδι της ιστορίας του. Έτσι όπως έχει πάει η δουλειά. Ποιο θεωρείς ότι είναι σημαντικότερο παιχνίδι για τον Πανετολικό που έχει 19 βαθμούς και η Κηφισιά που έχει 18. Και τα δύο. Της Τετάρτης με τον Άρη. Και τα δύο. Που θα πάει και τελικό. Δηλαδή πρέπει να πάρει, πρέπει να πάρει 180 λεπτά ο Πανετολικός για να κάνει αυτό που λέει ο Άρης. Εκτός αν τον ήρω του είναι να πάει τελικό μόνο. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις Κωστά, δεν το ξέρεις αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, εγώ το εδώ πιο πέρα, πιθανό συζητάμε, όχι δεν ξέρω πώς το διαχειριστεί ο κύριος Πετράκης αυτό το πράγμα. Ναι. Δεν είμαι στο Αγρίνιο. Όχι, αν ήσουν εσύ ο Πετράκης θα έκανες. Αν ήμουν εγώ ο Πετράκης, ναι, να συνδέσω το όνομά μου με την πρώτη πρόκληση της ομάδας σε τελικό κυπέλλον Ελλάδος. Εσύ βγες και πες ότι δεν θα δίνεις ενδιαφέρον. Ναι. Δεν ξέρω. Εγώ θα στο γυρίσω. Εσύ αν ήσουν ο Πετράκης θα το χτυπούσε το μάτς. Εγώ δεν το χτυπούσα. Εγώ δεν το χτυπούσα γιατί θα σκεφτόμουν μετά τι θα μου λέγανε στο Αγρίνιο. Ναι, ότι. Αν έπεφτα. Ναι. Και δεν πήγαινε και τελικό. Ναι. Και τι θα μου λέγανε εκεί οι Αγρινιώτες. Καλά τα πήγες, καλά τα έκανες. Έριξες την ομάδα γιατί είχες όνειρο να πας στον τελικό. Κάτσε, περίμενε, ρε παιδιά. Δεν πέφτει ο Πανετολικός. Όχι, αλλά. Όχι, αλλά. Έχει 18-19. Όχι, αλλά μπαίνει στα play-off. Στα play-out ως ο δεύτερος που πέφτει. Ναι, πάντως η εικόνα του Πανετολικού δεν είναι χειρότερη από αυτήν των Ιωαννίνων ή του Βόλου αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Ούτε και φυσικά είναι κακή. Ακριβώς. Ούτε και φυσικά. Εμείς το έχουμε πει για την Κηφισιά ούτως ή άλλως. Είναι καλύτερη νομίζω. Από τον Πανετολικό όχι, αλλά η Κηφισιά αυτή τη στιγμή θεωρώ ότι είναι σε πολύ καλό momentum. Ένα γκολ βλέπω και εδώ. Πιστεύω ότι χει πιο πολύ με ροπή προς τον Άσο. Εγώ βλέπω ένα 0 της Κηφισιάς με σκόρερ τον Τζόναθαν. Αν βρήκε και το σκόρ. Ναι, ο οποίος είναι πολύ καλός. Τότε που έφυγε από τον Άρη, πήγε στη Φυσιά, ο Τζόναθαν Μενέντες. Και ναι, βλέπω είναι καλός. Είναι καλός. Ωραία, πας για έναν Ατρόμητος. Εδώ θα γίνει ο χαμός τώρα η σφαγή του Δράμαλη. Για τον πας για ένα, έτσι. Ο Ατρόμητος δεν κινδυνεύει ουσιαστικά. Αδιάφορος είναι. Αδιάφορος είναι. Γι' αυτό θα δώσω πιο πολύ τον Άσο. Ίσως και ένα χ, ένα 20-30%. Δηλαδή, θα αυτοκτονήσει ο Παζιάννα, δεν τον πάρει το μάτσο αυτό. Σωστό αυτό. Και το βλέπει αυτό ο Πετράκης. Και σου λέει ότι άμα χάσω εγώ από την Κηφισιά και κερδίσει και το Γιάννηνο, πάω κατευθείαν από το μάτσο τελευταίο εγώ. Με 19 βαθμούς. Εντάξει, ο Πετράκης σε δύο παιχνίδια τόσο. Τα βλέπει αυτά ο Πετράκης τώρα. Τόσο με τον Πάκο όσο και τον Ολυμπιακό. Τραβάει τα μαλλιά του για αυτά που έγιναν. Αλλά θα μου πεις τώρα τι να κάνει, ρε φίλε, ο Πετράκης rotation. Αυτό ακριβώς. Τι να κάνει. Τι να κάνει. Και πάμε και στο τελευταίο παιχνίδι. Άιντε, τελειώνεται και 53 είμαστε. Τι έχουμε άλλο. Πώς δεν έχουμε, έχουμε μηνύματα. Μηνύματα. Πάμε και στο τελευταίο παιχνίδι. Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης. Ίσως το πιο αδιάφορο παιχνίδι. Το Αστέρας Τρίπολης. Το, ναι. Το Πανσεραϊκός Αστέρας Τρίπολης. Δεν κυνηγάει κάτι ο Αστέρας Τρίπολης. Τελείωσαν αυτά την προηγούμενη αγωνιστική. Ούτε play-offs, ούτε τίποτα. Ένα ωραίο χ ή ένα ωραίο άσος του Πανσεραϊκού. Δεν βλέπω δηλαδή ιδιαίτερο ζόρι από τον Αστέρα Τρίπολης. Όχι, αλλά εγώ βλέπω ζόρι από τον Πανσεραϊκό. Έφαγε αρκετές φαλιάρες ο Πανσεραϊκός. Μπορεί να θέλει να το πάρει το ματσάκι, να το χτυπήσει. Όπως τώρα μετά πιάνει το δεύτερο του Άρη. Με αυτό το μυαλό μου σου κάνω εγώ τώρα μια δεκάδα με δεύτερα του Άρη. Αν θες. Με Χουτεσιώτη, με. Καλά τώρα το τραβάς. Όχι, με ρωτάει. Ποια είναι τα δεύτερα. Δηλαδή, δεν παίξει ο Κουέστα, ο Μπράμπετς και ο Φαμπιάνο. Ο Φαμπιάνο δεν παίξει σίγουρα. Φαμπιάνο δύσκολα. Αλλά μπορεί και να μην. Άμα θέλει να μην παίξει ο Μπράμπετς ή και ο Κουέστα. Να βάλει τον Κουτσέτσιότι, το Ρόζ με τον Βέλεθ, το Βερστράτ μπροστά με τον Ζουλ και τον Ταρίντα. Δεν του λε δεύτερου αυτό. Το Φετβατζίδι. Ο Σταρίντα δεν είναι δεύτερο. Δεν του λε δεύτερου. Δεν βάλει παιδιά 11 δεύτερα. Είπαμε κι εσεί να πούμε. Θα κρατήσει μια σταθερά στην ομάδα. Εντάξει. Αλλά θα μπορούσε να παίξει με Φεράρι από τη μία, με Φατόρε, ξέρω εγώ κτλ. Έχει ο Άρη. Ναι. Με Μπένετ, με Φετφατζίδι, με Ανσαριφάρ. Είναι και ο Μπένετ, κάνα την ψυχή. Είναι και ο Μπένετ. Εκλήθη στην εθνική του. Ναι. Ποδοσφαιρομάνα, Ουνδούρα και Κωνσταντίνα. Ωραία. Παιδιά, κοιτάξτε. Αυτούς τώρα εμείς κοροϊδεύουμε, αλλά βλέπεις κάτι παίκτης από εκεί πέρα. Ακούστε λίγο. Υπάρχουν και διακυβεύματα όμως που κανένας προπονητής δεν το ρίσκαρε. Καλά, εννοείται, ρε φίλε. Ο Άκης Μάτζιος δεν χαζός τώρα να γραφτεί καμιά ιστορική ήττα του Άρη με 5.000 κόσμο. Όχι, βέβαια. Δεν γίνονται αυτά. 25.000 κόσμο. Την Τετάρτη. Την Τετάρτη, ναι, εκείνη, Τετάρτη θα γίνει ο χαμός στο βιβλίο. Εκείνη μας. Θα συμφωνήσω. Θα συμφωνήσω. Και εδώ είπε καλά ο Κλαδάς. Μου λέει, κοίταξε, μου λέει, ευχήθηκε ο Κλαδάς το Πετράκη σήμερα. Έχουμε λέει καλή επιτυχία. Την Τετάρτη λέει, να σας δείξει 5 γκολ. Το λέω, εσύ Αντώνη, 25.000 κόσμο θα έχει μέσα. Έτσι μου λέει θέλω. Έτσι θέλει. Καλημέρα, καλό μήνα από Τούρκου. Ο Γιαννάκης, πριν με κάνατε να ζηλέψω στο θέμα Πάσχα, γιατί εδώ δεν έχει σαν την Ελλάδα. Καλημέρα, καλό μήνα. Επειδή σήμερα άργησα να σας ακούσω, ο Χρήστος, δεν ξέρω αν σχολιάσετε μια από τις μεγαλύτερες νίκες του Παναθηναϊκού στο μπάσκετ. Εννοείται. Βέβαια, εννοείται. Και μάλιστα έκανε και το 17-10 πάντα. Πήρε πλεονέκτημα έδρας. Βέβαια. Σήμερα έχουμε Ζάλγκυρης Ολυμπιακός στις 8. Mm. Σήμερα λέει θα σας ηχογραφήσω
για τις προβλέψεις των αγώνων της Κυριακής. Σας έχει τρεις Κυριακές, πέφτουμε μέσα. Πέφτουμε. Κάτι γίνεται το τελευταίο διάστημα. Ναι, κάτι γίνεται. Τα 6, τα 8 τα έχουμε. Κάτι γίνεται. Ναι, ναι, και εγώ αυτό έχω παρατηρήσει. Άκου τι λέει ο Νίκος για το, αυτό που λέγαμε τον πανετολικό. Ναι, ναι, ναι. Λεφτά στο κλαμπ. Τι νομίζετε ότι φέρνει, λέει, η παραμονή στη Super League ή η πρόκληση στον τελικό? Και τα δύο. Πώς φαίνεται το δεύτερο? Και τα δύο, ρε Κώστα. Γιατί ο τελικός τι λεφτά σου δίνει, Ριζιάν? Ο τελικός δεν σου δίνει. Σου δίνει όμως στάτους, σου δίνει πιθανές πωλήσεις. Άλλο λέει. Λεφτά, λεφτά, λεφτά. Λεφτά λέει ο άνθρωπος. Κάνει συγκεκριμένες ερωτήσεις, παιδιά. Γιατί στον Άρη τι δίνει λεφτά? Η πρόκληση τη Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκή Οργάνωση θα δώσει. Μα εννοείται, γι' αυτό και θέλουμε μέσω του κυπέλου, γιατί δεν τα καταφέραμε μέσω τη βαθμολογία. Ναι, ο κυπέλου πάμε στο... θα βγει. Αυτό λέμε, ρε παιδί μου. Άρα και τον πανετολικό. Ναι, το ενδιαφέρει να παραμείνει στην κατηγορία, να πάρει λεφτά, γιατί παίρνει 2,5 εκατομμύρια, παρά να πάει στον τελικό να πάρει 40 χιλιάρικα και να πέσει. Καλά, εσύ βγες και πες ότι είσαι παίκτη του πανετολικού και σου δίνεται αυτή η ευκαιρία και την κλωτσά. Όχι, και σκέψω πανετολικό να βγει στην Ευρώπη. Εγώ, άμα ήμουν παίκτη του πανετολικού και μου έλεγε ο προπονητή, παιδιά, του χρόνου, άμα δεν είμαστε στην Α εθνική κατηγορία, δυστυχώς δεν μπορώ να σας κρατήσω. Βρείτε ομάδες. Δεν ξέρω τι σκέφτονται, αλλά σίγουρα ξέρω ότι το θέλουν. Πού νομίζετε ότι θα θέλανε πιο πολύ, να πάνε τελικό ή να έχουν συμβόλαιο του χρόνου? Εγώ έχω την εντύπωση ότι τα θέλουν όλα. Α, μπράβο. Επαγγελματίας είναι. Καλημέρα, καλημέρα, λέει ο Άκης. Στην ΑΕΚ τη δίνει ένα 40 την Κυριακή. Ένα 50, ρε. Ένα 40 μας λέει. Πού το βρήκε? Έπεσε κι άλλο, φίλε. Να παίξουμε και γνωρίσουμε. Με ποιον παίζει, λέει, με το Γιάννενο και τον Γιάννενο. Βάλτε τα λεφτά σας στο διπλό. Εσείς οι αεξίδες που είστε σίγουροι. Θα τα πούμε τη Δευτέρα το πρωί. Εσείς βάλτε τα λεφτά σας στο διπλό, αφού είστε τόσο σίγουροι. Ο Κωνσταντίνος κινείται σε ένα άλλο θέμα. Από Κολονία είναι η καλημέρα. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Καλό μήνα, υποτίθεται πως το 41% ψήφισε Νέα Δημοκρατία για καλύτερα. Όχι για να κάνουν και αυτοί τα ίδια. Με λίγα λόγια, απέτυχε και αυτή η Νέα Δημοκρατία. Η απέτυχε με 41% όμως. Οι άλλοι αποτύχανε με 10 και 18. Καλά, κάποιοι αποτύχανε και με 48 και με 49. Ναι. Δηλαδή το ποσοστό δεν λέει πάντα. Το ποσοστό δεν εγγυάται την επιτυχία. Το ανάπετυχε όμως κάποιος, ειδικά κυβερνών κόμμα, είναι το ποσοστό που του δίνουν στις εκλογές οι Έλληνες. Σωστά. Ναι, ωραία, αλλά το ποσοστό. Πώς λέω, ρε παιδί. Άλλο λέω, ρε παιδί. Είτε 41, 35, 50. Ναι. Άμα ας πούμε πάρει άλλες εκλογές, λέω 42. Ο Κώστας από τη Γερμανία τι λέει, ότι απέτυχε? Προφανώς θα έχει πετύχει. Κάτι. Ή θα έχει δει ο κόσμος ότι έχει πετύχει. Άρα το καλοκαίρι είχαμε τη βαθμολογία του ελληνικού λαού που στην κυβέρνηση, η οποία τι ήταν? Καλά, και το Τσίπρα μετά τα Capital Control το βγάλανε ξανά κυβέρνηση. Ναι, όχι. Περίμενε. Τι όχι, στην ίδια χρονιά, ρε παιδιά, ήταν. Όχι τετραετία. Ρε παιδιά, στην ίδια χρονιά. Είχαμε κάποιο. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ναι, ναι, δεν διαφωνώ καθόλου. Ο Βαραγκάνης ξέρει ότι για το μάτι έχει γίνει δίκη και βγήκαν υπεύθυνοι αυτοί που αναβάθμισε ο Κυριάκος. Άδειες για τα θέρετα ποιος έβγαζε τόσα χρόνια? Μάλλον δεν τα ξέρετε, παιδιά, καλά. Οπότε λοιπόν, δεν μπαίνω σε κουβέντα. Διαβάστε τα πρώτα και μετά. Ο Σταύρος λέει: καλημέρα, καλό μήνα, κύριε Βαραγιάννη. Δεν έχει σημασία, λέει, τι ηλικία είχαν τα θύματα. Σημασία έχει. Βεβαίως και δεν έχει. Το τι τους οδήγησε στο θάνατό του. Συμφωνώ πολύ. Και λέει ότι είναι η εγκληματική κυβέρνηση που έχουμε. Απλά είπα ότι το να λέμε ότι τα παιδιά στα τα θύματα, και όταν είναι 67χρονοι και 69χρονοι, μπορεί να παρεξηγηθεί από κάποιους που δεν ξέρουν τι λέμε και να νομίζουν ότι έγινε καμιά σχολική εκδρομή στα Τέμπη. Βαραγιάννη, λέει ο Χρήστος. Ρωτάς, λέει, γιατί στην Αθήνα το μνημείο? Γιατί, ναι, εκεί, και όχι στα Τέμπη. Γιατί εκεί είναι αυτοί που έδωσαν εντολή για τον πάζωμα των στοιχείων. Είναι η μετάφρασή του. Ναι, αλλά εμείς περιμένουμε την εντολή αυτή να βγει, γιατί οι εντολές, ξέρετε, δεν δίνονται τηλεφωνικώς, δίνονται γραπτός. Όλες αυτές οι κρατικές. Πώς λέγονται οι οδηγίες, στρουκτούρες, πώς λέγονται? Πώς λέγονται? Instructors. Τα instructions αυτά, φίλε, δεν είναι στη φαντασία σου που είσαι στο Μόναχο ή στη Γερμανία. Είναι σε κάποιο γραφείο και σε κάποιο αρχείο. Αν δεν τα δούμε, θα μας επιτρέψει να λέμε ό,τι πιστεύουμε. Τέλος πάντων, εγώ διαφωνώ. Και όχι ότι πιστεύεις. Όσον αφορά τη δική μου άποψη, διαφωνώ κάθετα με τον Κωστή. Είμαι σίγουρη για όλα αυτά που βγαίνουν από τις. Εγώ είμαι σίγουρος για όλα αυτά που έχουν γίνει. Γι' αυτό και τα γιατί λέω. Δεν μπορώ να στραγγαλίξω την κοινή μου λογική. Σε 15 μέρες, λέει, βρέθηκε και αναλύθηκε ο Κώστας. Το είπαμε, ναι. Α, το είπες, ναι, για το περιεχόμενο του φακέλου. Ναι, ναι, δεν θέλω να αφήσω κανέναν αδικημένο, γιατί χτες γκρινιάζανε. Καλά κάνεις. Ένας λέει, παιδί, Σμαράγδα, αύριο τα μηνύματα. Αύριο Σάββατο. Αύριο δύσκολα, παιδιά. Παιδιά, γι' αυτό τρέχω, επειδή είναι Παρασκευή. Ξεκάθαρα μπλοκ ΑΕΚ, λέει, στη Λαμία, όπως βλέπεις. Μάλιστα, είναι παλιό. Από το 17 δεν έχει κάνει χ. Ποιος η Λαμία με την ΑΕΚ? Ναι. Τι λέτε, ρε φίλε. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει βέβαια τώρα ότι η ΑΕΚ δεν μπορεί να πάρει τη Λαμία. Α, μάνο, ο Union. Το Πάουκ είχε να κερδίσει τον Πασαρικό 36 χρόνια στι αίρε. Ακούστε ένα μήνυμα. Φίλε, θα σου πω κάτι ειλικρινά από Μπορντό, από Γαλλία. Σε αυτού που έδωσαν διπλό στη Λάρισα στο λιμάνι, σε αυτού που έδωσαν διπλό στο Βόλο του Μπέου και δεν βγήκα Ευρώπη όταν έπεσε ο Παναθηναϊκό με Σισε και Λέτο, σε αυτού που έδωσαν διπλό στην Καλαμαριά και πανηγύριζαν χίλιε φορέ να δώσουμε διπλό να το πάρει η ΑΕΚ.
Καλά, δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Όλα εδώ πληρώνονται, παιδιά. Ναι, πραγματικά. Είναι σαν την παροιμία. Για την Nike δεν τα θυμάται. Μάρτς Γδάρης Παλουκοκά. Όντως όλα εδώ πληρώνονται. Όλα εδώ πληρώνονται. Όλα εδώ πληρώνονται, γιατί αυτοί όντως είστε. Όντως. Η Λαμία, όντως, όχι με τον Πάοκ, λέει, όχι με την Nike. Προφανώς ο Πάοκ φταίει. Δεν περίμενα κάτι διαφορετικό. Η Λαμία, λέει, με την Nike, με τον Πάοκ έχει να πάρει χ από το 17. Ναι, τι να κάνουμε, είναι καλύτερη ομάδα ο Πάοκ. Κατάλαβες. Στη Λαμία γίνεται σφαγή πάντοτε όταν πηγαίνει ο Πάοκ. Αλλά ο Πανετολικός μπορεί να πάρει κύπελο. Εδώ είμαστε. Ξέρω εγώ τον Παναγκό, ναι. Η Λαμία αποκλείεται να πάρει. Τις σφαγές του Άρη από το ΠΟΚ δεν θυμήθηκε ο φίλος. Ας έχει ο φίλος την διαιτησία που είχε στην Τούμπα ο Άρης με άλλες ομάδες του ΠΟΚ για να το συζητήσουμε. Για την διαιτησία με τον Παναθηναϊκό, μουγκά, ε. Καταπληκτικό. Ποτέ δεν ασχολούμαστε εμείς στη διαιτησία. Ναι, ναι, τι ώρα. Είμαστε εμείς, Λουτσέσκου. Λούτσι, είμαστε εμείς, να κλαίμε κάτι για την διαιτησία. Όχι, είστε Άκης Μάτζιος που έκλαψε για τη διαιτησία. Ποτέ, ο Άκης, ποτέ. Οι δηλώσεις του εδώ είναι. Ποτέ, καμιά φορά. Πού είναι. Μας αδίκησε η διαιτησία. Αυτό δεν είναι κλάμα. Αυτό είναι διαπίστωση. Νικόλα Κουλιανέ, έλα να το πει γιατί θα μας κλείσει το μικρόφωνο. Κλάμα είναι. Ο Παναθηναϊκός έχει τη διαιτησία. Είναι διαπίστωση. 20 τις 20 ήττες, παιδιά, και εμείς διαπιστώσεις κάνουμε. Καλό Σαββατοκύριακο. Στέκες. Καλημέρα. Τι θες να μας πεις, ρε Κώστα, ότι η Λαμία είναι η ομάδα του ΠΑΟΚ, δηλαδή. Έτσι το κλείσιμο για να το κλείνουμε κιόλας. Όχι, τι θες να μας πεις, δηλαδή. Εγώ είχα κλείσει. Όχι, τι θες να μας πεις με την ειρωνία αυτή. Για πες μας, τι θες να μας πεις και να κλείσουμε. Και θα πω εγώ στα παιδιά ότι την κράτησα την εποχή παραπάνω. Έγινε. Όχι, τι θες να μας πεις, δεν μας λες. 20-20. Τι στατιστικό είναι αυτό, δηλαδή. Τι θες να μας πεις. Η αλήθεια είναι. Η αλήθεια τι λέει, δηλαδή. Αλλά ότι 20-20. Ναι, τι θέλω να μας πεις, ότι η Λαμία δορυφόρος του ΠΑΟΚ. Ενημερώνω 20-20. Ότι η Λαμία προσκυνάει το μεγαλείο του ΠΑΟΚ. Πάμε Σαββατοκύριακο. Εντάξει τώρα, τα λέμε. Το αφήνω αυτό εδώ. Το πάρω εγώ. Γεια σας.